Ωραία, να πω και πάλι μια μεγάλη καλημέρα σε όλους που συμμετέχουν σήμερα. Εδώ, όπως είπαμε λίγο πριν, έχει ξεκινήσει η εγγραφή της άσκησης εξ αποστάσεως που θα κάνουμε σήμερα, πέρα από το κανονικό πρόγραμμα του μαθήματος, προκειμένου να φρεσκάρουμε λίγο τις γνώσεις μας επάνω στην ορεικτολογία και στην οπτική διάγνωση των ορυκτών. Θα μου επιτρέψετε να μεταφερθώ, όπως είπα, στο διπλανό γραφείο που έχουμε συνδεδεμένο το μικροσκόπιο και τα λέμε αμέσως σε ένα λεπτό. Ωραία. Ναι, περιμένετε μισό λεπτάκι μόνο. Νομίζω είμαστε εντάξει τώρα. Είχαμε μικροφωνισμό πριν, γιατί να ανοιχτώ και το δεύτερο μικρόφωνο, τον δεύτερο υπολογιστή. Δώστε μου μία επιβεβαίωση ότι με ακούτε, παιδιά, ότι είμαστε εντάξει και ότι με βλέπετε, βέβαια. Μια χαρά, κύριε. Σας ακούμε. Τέλεια. Ωραία. Ευχαριστώ. Άρα, εδώ έχουμε το μικροσκόπιο λίγο διαφορετικό από το δικό σας. Σας έχω στο πλάι, θα προσπαθώ να θυμάμαι να γυρίσω προς τα εσάς. Είναι ένα ερευνητικό μικροσκόπιο, σαφέστατα έχει καλύτερη εικόνα από τη δική σας, έχει και πολύ καλύτερους φακούς, έχει και διαφορετικούς φακούς. Βλέπετε, ο πρώτος που έχω αφήσει αυτή τη στιγμή είναι ο 1,25, που πάει να πει ότι μου επιτρέπει να βλέπω αρκετό κομμάτι, αρκετό τμήμα της λεπτής μου τομής. Άρα είναι ιδανική αυτή η πολύ μικρή μεγέθυνση όταν θέλουμε να μελετήσουμε ιστούς των πετρωμάτων, και άρα για μας, για την πετρολογία, που ιστή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως καταλάβατε, της όλης πετρολογικής μελέτης. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια τέτοια διάταξη στο μικροσκόπιο. Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε, να συνδέουμε, γιατί έχει και μια τρίτη έξοδο, όπως βλέπετε, να συνδέουμε μια κάμερα, μια βιντεοκάμερα, και με την βοήθεια αυτής θα έχουμε την εικόνα να μεταδίδεται προς τα εσάς ζωντανή από το παρασκεύασμα που κάθε φορά θα έχω πάνω στην τράπεζα του μικροσκοπίου. Ήδη, αν προσέξετε, έχω ένα παρασκεύασμα που φωτίζεται από το φως που εκπέμπει η λιχνία του μικροσκοπίου. Θα προσπαθήσω να κινώ την τράπεζα σιγά-σιγά, να μην την περιστρέφω πολύ γρήγορα, και αυτό δημιουργεί παραμορφώσεις στο βίντεο. Εάν κάτι θέλετε να διορθώσουμε στην πορεία, μου λέτε. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα σετ από λεπτές τομές που ξεχώρισα. Ξεχώρισα κάποια πετρώματα πλουτόνια και κάποια πετρώματα ηφαιστιακά, έτσι, από την κατηγορία των μαγματικών πετρωμάτων, στα οποία θα προσπαθήσουμε να δούμε βήμα-βήμα τα διάφορα ορυκτά, όπως θα αναφέρει και ο πίνακας που σας έχουμε δώσει. Θα επικεντρωθούμε σε αυτά, παιδιά, έτσι, στα κύρια πετρογεννητικά ορυκτά, αυτά που μας αφορούν για το κομμάτι το εργαστηριακό της μαγματικής πετρολογίας. Όταν με το καλό, μετά την μαθηματική εξέταση του μαθήματος, την πρόοδο που θυμηθείτε είναι Σάββατο 26 Νοεμβρίου προς στιγμή η εκτιμόμενη ημερομηνία, μετά από εκεί που θα ξεκινήσουμε τα μεταμορφωμένα πετρώματα, θα δούμε, εάν το επιθυμείτε βέβαια κι εσείς, και βρούμε το χρόνο να κάνουμε ένα αντίστοιχο εργαστήριο για να δούμε κάποια επιπλέον ορυκτά που θα αναγνωρίζουμε συνήθως τα μεταμορφωμένα πετρώματα τα οποία θα μελετήσουμε στην συνέχεια. Εντάξει. Τώρα θα μείνουμε σε αυτά τα 8 βασικά ορυκτά, βασικές ορυκτολογικές ομάδες, και ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη λεπτή τομή που σας έχω αφήσει επάνω στην τράπεζα του μικροσκοπίου, που είναι ένα γρανιτικό πέτρωμα, ένας γρανίτης, και αυτό που θα κάνω στην συνέχεια είναι να μοιραστώ μαζί σας την οθόνη,
το κομμάτι εκείνο της οθόνης. Δεν σας δίνω τις επιλογές δίπλα για να έχετε σε όλη σας την οθόνη κατά το δυνατόν μεγαλύτερη την εικόνα του μικροσκοπίου. Και νομίζω ότι βλέπετε ήδη την εικόνα μου, έτσι δεν είναι? Ναι, βλέπουμε. Ναι. Ωραία. Θα ξεκινήσω, παιδιά, περνώντας στα παράλληλα Nichols, στην ίδια μεγένθηση, άρα θα ρυθμίσω τον φωτισμό με τα διάφορα εργαλεία που μου δίνει το πρόγραμμα, όπως βλέπετε, φαίνονται πάνω. Βγαίνει αρκετά ροζ σε μένα η εικόνα. Έχω έναν τρόπο να το διορθώνω. Έχει διάφορα τρίκ, θα λέγαμε, εδώ που μπορείς να κάνεις. Εδώ, για παράδειγμα, επιλέγοντας το σταγονόμετρο και πηγαίνοντας σε μια περιοχή που ξέρω ότι είναι λευκό το χρώμα κανονικά, πηγαίνοντας εκεί θα μου το βελτιώσει το χρώμα. Και βλέπετε, όσο γυρίζω τώρα στην οθόνη μου σιγά-σιγά, βλέπω ότι το μεγαλύτερο μέρος της τομής μου αποτελείται από ανοιχτό χρώμα ορυκτά, ενώ κάπου στην λεπτή μου τομή έχω και κάποια άλλα ορυκτά, τα οποία είναι έγχρωμα ορυκτά, όπως για παράδειγμα, δεν είμαι σίγουρος ότι βλέπετε το ποντίκι μου. Βλέπετε το ποντίκι, παιδιά? Βλέπετε το mouse, το βελάκι? Μάλιστα. Ωραία. Για να μην πάρω το pointer, ωραία. Εδώ λοιπόν βλέπετε κάποιο ορυκτό. Αν προσπαθήσω να γυρίσω την τράπεζα του μικροσκοπίου, θα δείτε ότι σταδιακά το ορυκτό αυτό θα αρχίσει να αλλάζει το χρώμα του. Άρα αυτή η ιδιότητα είναι η ιδιότητα του πλεοχρωισμού. Συμφωνεί? Βλέπετε όπως περιστρέφουμε την τράπεζα, αλλάζει και γίνεται καστανό σκούρο, καστανοπράσινο, ξανανοίγει στη συνέχεια και το καθεξής. Έχουμε και άλλα ορυκτά βέβαια εδώ, δεν είναι μόνο αυτό το ορυκτό, έχει μαζί και άλλα ορυκτά, τα οποία θα τα δούμε βάζοντας και μεγάλη μεγένθηση στη συνέχεια, τα έγχρωμα ορυκτά, σε αυτά αναφέρομαι. Ενώ στα λευκόχρωμα ορυκτά, για να γυρίσουμε λίγο στην λεπτή τομή, βλέπετε, βλέπουμε τα όρια των κόκκων σε κάποιες περιοχές μεταξύ τους. Βλέπουμε κάποια από αυτά να είναι, βλέπετε, παρουσιάζουν αρκετές εξαλλοιώσεις τις. Βλέπετε, ίσως εδώ, προσπαθήσω να το βάλω στο κέντρο, κοιτάξτε σε αυτή την περιοχή, βλέπετε ότι δείχνει κάποια, σαν εξαλλοίωση επάνω, έτσι, είναι εξαλλοιώσεις αυτές. Αμέσως πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι στα λευκόχρωμα ορυκτά κάτι τέτοιο με εξαλλοίωση δεν μπορεί να είναι τη χαλαζίας. Ο χαλαζίας, παιδιά, για να ξεκινήσουμε από το χαλαζία, τις περισσότερες φορές θα είναι καθαρή η επιφάνειά του, σαν πώς φαίνεται στα παράλληλα Nichols, εννοώ, έτσι. Δύσκολα θα εξαλλοιώνεται ένας χαλαζίας, δύσκολα θα περιέχει εγκλίσματα, θα είναι ελεύθερος εγκλισμάτων λοιπόν τις περισσότερες φορές. Άρα κάποια από τα πιο καθαρά που βλέπουμε εδώ, τις πιο καθαρές λευκές περιοχές, πιθανότατα είναι χαλαζίας, αρκετός χαλαζίας, ενώ κάποιες από τις υπόλοιπες περιοχές που βλέπετε αυτές τις εξαλλοιώσεις τοπικά, έτσι, δεν είναι πολύ μεγάλη ένταση στις εξαλλοιώσεις, υπάρχουν τοπικά κάποιες εξαλλοιώσεις, είναι πιθανότατα κάποιοι άστροι. Αφού μίλησα για γρανίτη, αμέσως το μυαλό σας πάει στην κύρια ορυκτολογική σύσταση που περιμένω σε ένα γρανίτη, που είναι, παιδιά, πια είναι θαλαζίας, καλλιούχοι άστροι και πλαγιόκλαστα. Και στα σιδηρομαγνησιούχα ορυκτά περιμένω κατά προτεραιότητα κάποιον βιωτήτη και κάποιον λευκό μαρμαργία, μοσκοβίτη να εμφανίζεται, έτσι. Άρα, για να περάσουμε στα κάθετα Nichols και να δούμε, βλέπετε και εδώ τώρα σε μένα τουλάχιστον, εκτός από το ότι βγαίνει αρκετά σκοτεινό και θα προσπαθήσω να την ανοίξω λίγο τη φωτεινότητα, βλέπετε ότι μου βγαίνει αρκετά προς το μπλε η εικόνα, έτσι. Άρα και πάλι έχω τη δυνατότητα, παίρνοντας αυτό το στεγονόμετρο και επιλέγοντας μια ανοιχτό γκρι χρώματος περιοχή, να φέρω το χρώμα πιο κοντά στα κανονικά χρώματα, σε αυτά που βλέπω, εννοώ και εγώ, στο μικροσκόπιο, έτσι. Ωραία. Άρα, για να δούμε τι παρατηρούμε τώρα στα κάθετα Nichols. Παρατηρούμε ότι τα περισσότερα από τα ορυκτά που βλέπαμε πριν λευκό χρώμα, στα παράλληλα Nichols, που είναι πιο κοντά και στο πραγματικό χρώμα αυτό που βλέπουμε, έτσι, στα παράλληλα Nichols, παράλληλα απολωμένο φως. Εδώ στα κάθετα Nichols βλέπετε δείχνουν χρώματα από λευκό έως γκρι και έως μαύρο, όταν είναι σε θέση κατάσβεση όλα αυτά τα λευκόχρωμα ορυκτά. Βλέπετε λοιπόν κάποια, για παράδειγμα εδώ, αυτά με τις εξαλλοιώσεις που βλέπαμε πριν, έτσι. Κάποια που δεν έχουν τις εξαλλοιώσεις, όπως εκεί που αφήνω το ποντίκι μου, και στα οποία θέλω να παρατηρήσετε ότι γυρνώντας, περιστρέφοντας την τράπεζα,
αυτά που είναι ελεύθερα εγκλεισμάτων, τα ορυκτά και χωρίς κάποιες εξαλλοιώσεις, προσέξτε ότι η κατάσβεση έρχεται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο απότομα, από ότι αν πάμε σε αυτό εδώ, σε αυτήν εδώ την περιοχή. Κοιτάξτε πόσο πιο ομαλά πηγαίνει από την θέση του ανοιχτού γκρι στην θέση του σκούρου μαύρου, εκεί που έχω την κατάσβεση, θέση κατάσβεση σε αυτό το ρηκτό. Άρα αυτό το ρηκτό που δεν έχει εγκλίσματα, με την απότομη κατάσβεση και που δεν εμφανίζει κάποιο χρώμα στα παράλληλα, κάποιο χρώμα στα παράλληλα, κάποιο πληροχωρισμό εννοώ, και με τα γκρι λευκά χρώματα συμβολής, έβαλα τη μεγαλύτερη μεγένθηση εδώ, είναι ο Χαλαζίας. Νάτος ο Χαλαζίας λοιπόν, εδώ. Κάποιες φορές μπορεί, αν έχει δεχτεί και κάποια τεκτονική καταπώνηση, να δείχνει και κάποια κυματοειδή κατάσβεση, έτσι, πολλές φορές. Σίγουρα δεν θα δείχνει κάποιο σχήμα. Προσέξτε τώρα, παιδιά, ότι αν ο Χαλαζίας μου, δείτε αυτήν εδώ την εικόνα, το βλέπετε. Εάν ο Χαλαζίας μου ήτανε κομμένος κάθετα στον οπτικό του άξονα, η εικόνα που θα παίρναμε στα κάθετα θα ήταν αυτή εδώ που βλέπετε ακριβώς εκεί που σας δείχνω με το pointer. Θα βλέπαμε συνέχεια σκοτεινό να είναι το ορυκτό μας στα κάθετα Νίκολς και ίσως θα πήγαινε το μυαλό μας στο ότι το ορυκτό είναι ισότροπο, έτσι. Χαρακτηρίζει την ισοτροπία μια τέτοια κατάσταση, που όσο στρέφουμε την τράπεζα είναι σκοτεινό, σκούρο, μαύρο το χρώμα στα κάθετα Νίκολς το ορυκτό που βλέπουμε. Ωραία. Θα πήγαινε βέβαια το μυαλό μας στην ισοτροπία, αλλά θα πρέπει να το σιγουρέψουμε αυτό. Άρα θα βλέπατε ότι στα παράλληλα Νίκολς, θυμάστε, δεν είχα κάποιο έντονο ανάγλυφο εδώ στον κρίσταλο, αυτό που τώρα φαίνεται ισότροπος, να πούμε ισότροπος, δεν είναι ισότροπος. Άρα ήδη αυτό με διώχνει την περίπτωση, για παράδειγμα, να είναι κάποιος γρανάτης, έτσι, ίσως θα έλεγα, θα μπορούσε να είναι γρανάτης. Η άλλη περίπτωση θα ήταν αυτό που βλέπουμε τώρα να είναι ισότροπο, γιατί είναι μια τρύπα. Είναι μια τρύπα και αυτό πάει να πει ότι βλέπω την ρητίνη και το γυαλάκι πάνω στο οποίο έχει συγκοληθεί, έχει κολληθεί, να το πούμε έτσι απλά, η λεπτή φλούδα, η λεπτή επιφάνεια του πετρώματός μου κατά τη διάρκεια της Παρασκευής στο εργαστήριο. Και άρα, εφόσον έφυγε για κάποιο λόγο το κομμάτι που είχα εκεί, ή γιατί είχα έναν πόρο στο σημείο αυτό στο πετρωμά μου, ή γιατί έφυγε κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, εννοώ της κατασκευής της τομής, βλέπω το γυαλάκι της αντικειμενοφόρου πλάκας στο οποίο είναι κολλημένο το πετρωμά μου. Αυτό πάει να πει, τι είναι το γυαλί σαν υλικό, παιδιά, είναι ισότροπο. Άρα θα ήταν λογικό να βλέπω αυτό το σκοτεινό, αυτή τη σκοτεινή καμπύλη. Εάν ωστόσο έβλεπα ότι ήθελα να σιγουρέψω ότι δεν έχω ούτε τη μία περίπτωση, δηλαδή να έχω ένα ισότροπο ορυκτό όπως ο γρανάτης ή και κάποια άλλα που θα δούμε, κυρίως το γρανάτη θα δούμε στα μεταμορφωμένα πετρώματα αύριο μεθαύριο, ή να είναι ένας κενός χώρος, μια τρύπα, ένας πόρος, τι θα έπρεπε να κάνω? Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω εδώ την κονοσκοπική εικόνα. Θα έκανα κονοσκοπική εικόνα και εφόσον έχω κάποιον κρίσταλο που δεν είναι ισότροπος, κάποιο υλικό που δεν είναι ισότροπο, θα έπαιρνα κονοσκοπική εικόνα. Θα έπαιρνα είτε το μονάξονα, εφόσον είναι Χαλαζίας όπως εδώ είναι, φαντάζομαι, αν δεν είναι τρύπα, είτε το μονάξονα, είτε αν είναι διάξονα, θα έπαιρνα τις δύο ισόγειρες όπως τις έχετε μάθει στην ορυκτολογία σας. Εντάξει? Άρα με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσα να επιβεβαιώσω ότι έχω κάποιο ορυκτό όπως είναι ο Χαλαζίας, ή αντίστοιχα να επιβεβαιώσω ότι είναι κάποιος κενός χώρος στην πραγματικότητα. Για να δούμε πέρα από το Χαλαζία τι άλλο μπορούμε να δούμε. Για να πάμε σε αυτά εδώ τα ορυκτά που βλέπετε στην θέση αυτή. Βλέπετε όλα πόσο εξαλλοιωμένα είναι, το βλέπετε? Και κοιτάξτε, παιδιά, επίσης ότι κατά προτίμηση φαίνεται να εξαλλοιώνεται το κέντρο αυτών των ορυκτών, το βλέπετε? Το κέντρο αυτών των ορυκτών, που αυτό είναι μία υπενθύμηση. Είναι ένα tip, θα λέγαμε, ότι ο κρίσταλός μας έχει διαφορετική σύσταση στον πυρήνα του από ό,τι στο περιθώριο. Και γι' αυτό εξαλλοιώνεται εκεί διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στα περιθώρια. Άρα, είναι με λίγα λόγια ο κρίσταλός μας τι, ζωνωμένος, συστασιακά ζωνωμένος, εμφανίζει ζώνος. Αν προσέξετε εδώ, σε αυτόν τον κρίσταλο που σας δείχνω, ας βάλω λίγο, μεγενθύνω αυτήν την περιοχή λίγο για να εστιάσω και λίγο καλύτερα. Εδώ, δεν το βλέπετε εσείς βέβαια. Εδώ λοιπόν βλέπετε να φαίνεται κιόλας η ζώνωση. Θα το βάλω λίγο στο πιο σκοτεινό. Κοιτάξτε
πιο φωτεινός ο πυρήνας και πιο σκοτεινό το περιθώριο, έτσι όπως το έχω στρέψει τώρα. Είμαστε σύμφωνοι. Έχω ένα ζωνωμένο λοιπόν πλαγιόκλαστο. Στην πραγματικότητα, αν προσέξετε, φαίνονται οι λεπτές λεπίδες που ορίζουν τις πολυδιδυμίες του πλαγιοκλάστου. Έτσι, άρα έχω πολυδιδυμίες, άρα αυτό που εμφανίζεται εδώ είναι ένα πλαγιόκλαστο. Άρα πέρα από τον χαλαζία, στα λευκοκρατικά ορυκτά έχω και κάποια πλαγιόκλαστα, τα οποία κατά προτίμηση φαίνονται εδώ να σερικητιώνονται. Έτσι, φαίνεται να είναι σερικίτης, λεπτοκρυσταλλικός μαρμαριγίας αυτός που εμφανίζεται ως επιτοπλίστων, αν και μπορώ να διακρίνω εδώ σε κάποια σημεία, εδώ και εδώ, αυτά με τα έντονα χρώματα, είναι αρκετά μικρά βέβαια τα ορυκτά, φαίνεται να είναι κάποιο επίδοτο. Έχει έντονο άγλυφο, άρα μιλάμε για σωσιρητίωση σε αυτή την περίπτωση, που μπορεί και από κοινού και με τη σερικητίωση να υπάρχουν, ανάλογα με τη σύσταση και πώς κυμαίνεται στις διαφορετικές ζώνες, έτσι, αυτή η σύσταση. Κάποιος θα μου έλεγε τώρα, αυτή η εξαλείωση που βλέπω σε σερικίτη για να συμβεί δεν θέλω κάλιο. Ένας μαρμαριγίας, λευκός είναι ο σερικίτης, λεπτοκρυσταλλικό μοσχοβίτη, φανταστείτε ότι έχω όταν λέω σερικίτη. Δεν θέλει κάλιο. Θα μου πείτε το πλαγιόκλαστο, πού το βρήκε το κάλιο. Έχει κάλιο το πλαγιόκλαστο, θυμηθείτε, είναι τα πλαγιόκλαστα, ένα στερεό διάλειμμα μεταξύ του ακραίου νατρίου χουμέλους που είναι ο αλβίτης και του ακραίου ασβεστούχου που είναι ο ανορθίτης. Άρα κάλιο δεν περιμένω να έχω, τουλάχιστον σε αυθονία, έτσι πάρα πολύ λίγο. Άρα, πού βρήκε το κάλιο το σύστημά μου εδώ. Πιθανότατα, προσέξτε ότι το κάλιο μπορεί να το έχει βρει από τον βιοτήτη που υπάρχει στην αυθονία σε αυτό το πέτρωμα. Άρα μέσα από κάποια ρευστά που κυκλοφόρησαν όταν το πέτρωμα ακόμα ήταν θερμό μετά τις αρχές της κρυστάλλωσής του, που ήταν ακόμα θερμό, αυτά τα ρευστά μπορεί να εξαλείωσαν τον βιοτήτη και να απελευθέρωσαν ιόντα καλίου τα οποία βοήθησαν στη δημιουργία του σερικίτη μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει το ίδιο το πλαγιόκλαστο. Εντάξει. Ενώ ο σωσιρίτης, το επίδοτο, εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί και να καταλάβουμε γιατί δημιουργείται. Γιατί περιμένω, όπως θα δούμε, στον πυρήνα τα πλαγιόκλαστά μας. Αυτή είναι η κανονική ζώνωση, όπως θα δούμε στο επόμενο μάθημα, παιδιά, που θα δουλέψουμε με τα διαδικά διαγράμματα με στερεό διάλειμμα. Θα δούμε εκεί, λοιπόν, ότι η κανονική ζώνωση στα πλαγιόκλαστα είναι όταν από τον πυρήνα πηγαίνω από πιο ασβεστούχο υλικό, από πιο ανορθίτη λοιπόν, προς πιο αλβίτη, πιο νατριούχο μόριο του πλαγιόκλαστου, επικρατεί το περιθώριο. Άρα στον πυρήνα περιμένω ασβεστούχο πλαγιόκλαστο και όσο περνάω προς το περιθώριο να γίνεται πιο αλβητικό το πλαγιόκλαστό μας. Αυτή είναι η κανονική ζώνωση, το κανονικό σχήμα ζώνωση που περιμένω και κατά κόρον αυτό παρατηρούμε, εάν δεν συμβεί κάτι άλλο, θα δούμε στην πορεία τι μπορεί να είναι αυτό το κάτι άλλο, αν δεν συμβεί κάτι άλλο στο πέτρωμά μας το μαγματικό. Άρα έχω και ζωνωμένα πλαγιόκλαστα, μία περίπτωση μη ισορροπίας, έτσι, κρυστάλλωση μη ισορροπίας είναι η ζώνωση, κανονικά αν είχα ισορροπία δεν θα περίμενα να είναι ζωνωμένα τα πλαγιόκλαστα και για να μετακινηθώ λίγο σε αυτό το σημείο, το βάζω στο κέντρο. Μια που το έχουμε κάνει αυτό, ας βάλουμε και μια κλίμακα. Έχω πάει ήδη στον δεύτερο φακό που είναι ο δυομισάρης, όπως λένε. Άρα μπορώ να σας βάλω εδώ και την κλίμακα. Να έχετε μια αίσθηση της κλίμακας. Βλέπετε, η κλίμακα αυτή που εμφανίζεται είναι ένα χιλιοστό για αυτή τη μεγέθυνση. Όλο το εύρος της. Άρα στο κέντρο βλέπετε έναν κρύσταλλο με γκρι και λευκά χρώματα συμβολής, αυτός που σας δείχνω, ο οποίος τι θα σας θύμιζε, είναι ακριβώς αυτό το καγκελωτό, αυτές οι καγκελωτές πολυδημίες θα λέγαμε που περιμένουμε να εμφανίζει ποιος καλλιούχος άστερος, παιδιά, ο μικροκλινής. Άρα έχω έναν καλλιούχο άστερο, έναν μικροκλινή εκεί και βέβαια έχω και αρκετούς άλλους καλλιούχους αστρίους. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε, όπως σε αυτό το σημείο, είναι καλλιούχος άστριος. Αν γυρίσω μέσα σε όλη τη λεπτή τομή, θα δω ότι και εδώ, τον μικροκλινή, θα δείτε ότι γενικά οι καλλιούχοι άστριοι φαίνεται να υπερτερούν των πλαγιοκλάστων, άρα σε ένα διάγραμμα Στερκάιζεν θα είμαι πιο προς τα αριστερά, όπως αν θυμάστε καλά ήταν το διάγραμμα του Στερκάιζεν, και με αρκετό χαλαζία θα έπεφτα ακριβώς μέσα στο πεδίο του γρανίτη. Ένας γρανίτης λοιπόν, και για να ρίξουμε μια ματιά και στα φαιμικά συστατικά, κοιτάξτε εδώ ένα ωραίο
κρίσταλο μικροκλινούς, όπως αυτός εδώ, έτσι. Πολύ χαρακτηριστικός. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπετε έναν δίδυμο κρίσταλο εδώ, να το βάλω λίγο να φανεί η διδυμία. Να τη διδυμία αυτού του ορθόκλαστο. Περιμένω ένας καλύχος άστριος, όπως το ορθόκλαστο, να εμφανίζει απλές διδυμίες. Όπως αυτός εδώ, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιος άστριος. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση μέχρι εδώ για τα λευκοκρατικά ορυκτά. Να υπενθυμίσω και σε αυτή την στιγμή ότι οι δείκτες διάθλασης, παιδιά, αυτών των τριών ορυκτών, χαλαζία, καλλιούχου αστρίου και πλαγιοκλάστου, είναι πάρα πολύ κοντά. Που πάει να πει ότι είναι δύσκολο στα παράλληλα Νίκολς να δούμε κάποια διαφοροποίηση μεταξύ τους. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο χαλαζίας και το πλαγιόκλαστο έχουν ακόμα πιο κοντινούς δείκτες διάθλασης, ενώ ο καλλιούχος άστριος ελαφρά διαφέρει, έχει ελαφρά υψηλότερο δείκτη διάθλασης. Αυτό πάει να πει ότι θα δείχνει ανάμεσα στα τρία, να έχετε και τα τρία, θα δείχνει πιο ψηλό ανάγλυφο ο καλλιούχος άστριος, και αυτό φαίνεται πολύ καλά όταν έχουμε γραφικό ιστό, συνδιαβλάστηση δηλαδή, τι είναι ο γραφικός ιστός, συνδιαβλάστηση, και ταυτόχρονη μάλιστα γίνεται αυτή η συνδιαβλάστηση, έτσι δημιουργείται αυτή η βλάστηση κρυστάλλων, καλλιούχου αστρίου και χαλαζία. Θα δούμε, νομίζω, κάποιο παράδειγμα στις επόμενες τομές. Ωστόσο, ας πάμε λίγο στα παράλληλα Νίκολς. Θα ρυθμίσω τον φωτισμό αμέσως, γιατί είναι πολύ φωτεινό το δείγμα. Και θα ρυθμίσω και πάλι το χρώμα να είναι πιο κοντά στα πραγματικά. Ωραία. Βλέπω, παιδιά, πέρα από τα λευκοκρατικά ορυκτά, μπορούμε να ξεχωρίσουμε πόσα έγχρωμα ορυκτά. Εάν παρατηρήσετε, ξεχωρίζουμε ένα, αυτό εδώ με το μέτριο ανάγλυφο, πολύ κοντά στο ανάγλυφο που έχει και ο χαλαζίας γύρω του, κοιτάξτε. Μέτριο προς χαμηλό, θα λέγαμε, το ανάγλυφο, σε αυτό το ορυκτό. Αλλά έχω κι άλλο ένα ορυκτό, το βλέπετε εδώ, πώς διαφέρει. Για να στρέψω σιγά-σιγά την τράπεζα να δούμε. Κοιτάξτε, είναι έντονο ο πλεοχωρισμός για το ένα ορυκτό. Και αυτό το γεγονός, το ότι είναι έντονος ο πλεοχωρισμός αυτού του ορυκτού εδώ, με το καστανό χρώμα, καστανοπράσινο, μας αποτρέπει στο να καταλάβουμε ότι και το άλλο ορυκτό, αυτό με το πιο έντονο ανάγλυφο που έχουμε εδώ, έχει και αυτό έναν πλεοχωρισμό, έναν κυτρινοπό, ελαφρά κυτρινοπό προσλαδί πλεοχωρισμό. Είναι και τα δύο πλεοχρωικά. Απλώς είναι τόσο έντονο το ένα, ο πλεοχωρισμός του, που καλύπτει αυτήν τον πλεοχωρισμό του άλλου ορυκτού. Και εκτός από αυτό το καφέ βλέπω και ένα πράσινο μικρό, αν θέλετε το παρατηρείτε εδώ κάτω, πήγα προς την κλίμακα, κοιτάξτε, ένα πράσινο ανοιχτό χρώμα. Θα μου επιτρέψετε να βάλω λίγο την μεγαλύτερη μεγέθυνση, πάω στον πεντάρι φακό, για να δούμε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Θα βγάλω λίγο την κλίμακα για να εστιάσω καλύτερα. Βλέπετε, για να εστιάσω καλύτερα πηγαίνω σε κάποιες περιοχές που να έχω κάποιες γραμμές, είτε σχισμός, κάποιες τέτοιες περιοχές κρυστάλλων, γιατί με βοηθούν στην εστίαση. Ρυθμίζω και πάρει λίγο τον φωτισμό. Άρα να το βάλω λίγο στο κέντρο, όλη αυτή την υποπεριοχή. Ωραία. Για πάμε, παιδιά, να δούμε αυτό το πλεοχρωικό ορυκτό πρώτα, με το μέτριο προς χαμηλό ανάγλυφο. Τι λέτε, τι να κάνουμε, να δούμε την κατάσβεσή του. Φαντάζομαι, βλέπετε όλοι ότι αυτό το ορυκτό ξεκάθαρα έχει τουλάχιστον έναν σχισμό. Αυτός ο σχισμός, έτσι όπως τον έχω, είναι σχεδόν σε αυτό το σημείο, είναι ανατολή-δύση. Ας τον βάλω βορράς-νότος για να το... Τον βλέπετε τώρα τι ωραία που φαίνεται, έτσι. Να το ο σχισμός. Αυτές οι ευθυτενείς γραμμές είναι ο σχισμός. Αυτές οι ευθυτενείς γραμμές που βλέπετε είναι ο σχισμός. Το άλλο ορυκτό θα βλέπαμε ότι έχει κυρίως στραβσμό, το βλέπετε εδώ. Έχει αρκετές ρογμές. Δεν φαίνεται τόσο καλά ο σχισμός του, αν και έχει και αυτό σχισμό ορυκτό. Τι λέτε, να δούμε αν η κατάσβεση για το ορυκτό το πρώτο που είπαμε με το μέτριο ανάγλυφο είναι ορθή ή πλάγια. Θυμίζω ποια είναι η διαδικασία. Η διαδικασία είναι ότι θα πρέπει να προσανατολίσω, δεν φαίνεται βέβαια το σκέλος του σταυρονήματος, αλλά καταλαβαίνετε ότι το βοράς νότο σταυρόνημα είναι από πάνω προς τα κάτω, έτσι δεν είναι. Άρα φέρνω τον σχισμό μου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρυσταλλογραφικό παράλληλα
προς το ένα από τα σκέλη του σταυρονήματος. Ωραία. Το έκανα αυτό. Το έχω φέρει βοράς νότος. Τι θα κάνω. Θα βάλω τα κάθετα νίκολς. Θα δισταυρώσω τα πρίσματά μου, λοιπόν. Και θα δείτε ότι πράγματι στη θέση που το είχα είναι η θέση εκείνη στην οποία ο κρίσταλός μου εμφανίζεται, συγγνώμη, εμφανίζεται σκοτεινό. Σας ρυθμίσω λίγο τα χρώματα καλύτερα και να δώσω εγώ λίγη φωτεινότητα για να τον δείτε εσείς. Νάτος ο κρυσταλλός μου. Εάν κινήσω την τράπεζα είτε δεξιά είτε αριστερά, γίνεται πιο φωτεινός ο κρυσταλλός, το βλέπετε. Άρα στη θέση που ήμουνα ήταν η θέση πλήρους κατάσβεσης. Άρα η κατάσβεσή μου σε αυτήν την περίπτωση λέω ότι είναι ορθή. Συμφωνεί. Άρα ορθή κατάσβεση, πλεοχρωικό το ρηκτό μου, καστανό, καστανοπράσινος ο πλεοχρωισμός, μέτριο ανάγλυφο, όλα αυτά αμέσως στον πίνακα που σας έχω δώσει θα μας πήγαινε που, όχι στα άχρωμα ορυκτά που έχουμε στην αριστερή στήλη, αλλά στα έγχρωμα δεξιά. Και ποιο έχει μέτριο ανάγλυφο, αμέσως θα δείτε από τα τέσσερα που σας έχω δώσει, έτσι κι αλλιώς μέτριο ανάγλυφο μπορεί να έχει μόνο ο βιοτήτης, ο οποίος και πράγματι θα δείτε στα στοιχεία εκεί, ότι έχει τα χαρακτηριστικά αυτά στοιχεία, τα οπτικά στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε, δηλαδή πλεοχρωισμό, κατάσβεση ορθή και βέβαια στα κάθετα βλέπετε και τις αναλαμπές που κάνει κατά τόπου στο ρηκτό, πέρα από τα καστανά αυτά, πολύ χαρακτηριστικά για τον βιοτήτη, γιατί βιοτήτης είναι αυτό το ρηκτό. Βλέπετε στα κάθετα αυτές τις χαρακτηριστικές αναλαμπές. Θυμίζω ότι ο δικός μου δάσκαλος, ο δικός μου καθηγητής, ο κύριος Καταγάς, όταν εγώ ήμουν στη δική σας θέση, σαν φοιτητής, μου έχει μείνει από τότε, μας έλεγε ότι λαμπειρίζει, έχει αυτές τις αναλαμπές όπως λαμπειρίζουν τα μάτια της Elizabeth Taylor, έλεγε. Οπότε έτσι το παλιά ηθοποιός του Hollywood, έτσι δεν την γνωρίζετε ίσως οι περισσότεροι. Άρα, να και ο βιοτήτης. Και μας μένει να δούμε το άλλο ορυκτό, παιδιά. Αυτό εδώ το ορυκτό. Το οποίο έχει έντονο ανάγλυφο, όπως θυμάστε στα παράλληλα. Ο σχισμός του δεν φαίνεται. Κίτρινα χρώματα εδώ συμβολής. Αλλά εάν γυρίσω λίγο στην τράπεζα, να βρω μια άλλη θέση που φαίνεται πιο χαρακτηριστικά τα χρώματά του. Κοιτάξτε εδώ που το έχω μόνο του. Αυτή η ποικιλοχρωμία που βλέπετε, κοιτάξτε πόσα και διαφορετικά ορυκτά βλέπετε στα κάθετα νίκολς για αυτό το ορυκτό. Για αυτό το ορυκτό που θυμίζω ότι στα παράλληλα νίκολς έχει και αυτό έναν λαδί πλεοχρωισμό. Δεν είναι εμφανής γιατί τα υπόλοιπα ορυκτά είναι αρκετά πιο έντονος ο πλεοχρωισμός. Αυτό το ορυκτό λοιπόν είναι το επίδοτο. Έχουμε σε αυτή την περίπτωση σαν επουσιώδες ορυκτό να σχηματίζεται μέσα σε αυτόν τον γρανίτη και επίδοτο. Θα τελειώσουμε για αυτή την λεπτή τομή με ένα ακόμα ορυκτό που εμφανίζεται. Κοιτάξτε εδώ αυτό το πράσινο χρώματος ορυκτό. Προκειμένου να το δούμε καλύτερα, μια που είναι αρκετά μικρό, τι λέτε να δοκιμάσω, να βελτιώσω λίγο την εικόνα, μεγενθύνοντάς την, βάζοντας τον δεκάρι τον φακό για να καταλάβετε τη διαφορά στη μεγέθυνση. Σας δείχνω και την κλίμακα εκεί. Μάλλον πριν τη δείξω την κλίμακα, ας εστιάσω λίγο για να βλέπουμε καλά, γιατί δεν βλέπουμε τίποτα, θα έλεγα. Ωραία. Νομίζω τώρα είναι αρκετά καλύτερα η εικόνα, έτσι δεν είναι? Οπότε, εάν το βάλω και στο κέντρο το ορυκτό αυτό, που αναφερόμουν πριν στο επίδοτο, θα δείτε ότι και καλές ακμές έχει να διαμορφώνονται, έτσι. Έχει ένα σχήμα δηλαδή συγκεκριμένο το ορυκτό μας. Και αν παρατηρήσετε καλά θα δείτε ότι φαίνεται, έτσι, δεν είναι τέλειος βέβαια ο σχισμός, φαίνεται ωστόσο στο ορυκτό ότι έχει και αυτό ο σχισμό. Πλάγια κατάσβεση έχει. Αν γυρίσουμε την τράπεζα θα δούμε την πλάγια κατάσβεση στα κάθετα Νίκολς. Αυτό το ορυκτό λοιπόν είναι το επίδοτο με αυτά τα εντυπωσιακά χρώματα, ξαναλέω, στα κάθετα Νίκολς, αυτή την ποικιλοχρωμία. Πολύ χαρακτηριστική για το επίδοτο, αυτή η ποικιλοχρωμία στα κάθετα. Αλλά ας επανέλθουμε σε αυτό το πράσινο χρώματος ορυκτό, το οποίο αυτό πράσινο χρώματος ορυκτό, παιδιά, δεν είναι τίποτα άλλο από εξαλλιωμένος βιοτήτης. Θυμάστε τι είπαμε πριν για το κάλιο που απελευθερώνει ο βιοτήτης. Το απελευθερώνει γιατί τα ρευστά που κυκλοφορούν τον εξαλλιώνουν. Και ποιο είναι ένα είδος εξαλλίωσης του βιοτήτη? Είναι η χλωρητίωση. Δημιουργείται σε βάρος του λοιπόν χλωρίτης, ένα συντηρομαγνησιούχο αργυλοπυρητικό ορυκτό. Δημιουργείται χλωρίτης και το κάλιο που
αποδεσμεύεται από τον βιοτήτη, πηγαίνει και είδατε που χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, σε ρικητήωση των πλαγιοπλάστων. Κάλλιστα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Αυτό το ρηκτό, λοιπόν, το πράσινο εδώ, το πλεοχρωικό, είναι ο χλωρίτης, πολύ χαρακτηριστικό το πράσινο χρώμα που έχει, χαμηλό, ανάγλυφο, και στα κάθετα Νίκολς, ο χλωρίτης, παιδιά, στα κάθετα Νίκολς, έχει μία ιδιαιτερότητα, δεν τον αναφέρουμε στις ιδιότητες εκεί στο πινακάκι που έχετε, γιατί δεν είναι στα πετρογενετικά όρυκτα, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο χλωρίτης, λοιπόν, εμφανίζει ανώμαλα χρώματα συμβολής. Δηλαδή χρώματα συμβολής που δεν θα τα βρείτε με την κλίμακα του Μισελ Λεβί. Σας θυμίζω την κλίμακα του Μισελ Λεβί, μια που την έχω εδώ δίπλα μου σε ένα βιβλίο. Δεν ξέρω αν βλέπετε, με βλέπετε στην κάμερα ακόμα. Αυτή είναι η κλίμακα του Μισελ Λεβί. Τα χρώματα συμβολής, λοιπόν, του χλωρίτη δεν εμφανίζονται, δεν έχουν να κάνουν με τίποτα με αυτά τα χρώματα συμβολής που δείχνει η κλίμακα του Μισελ Λεβί. Πώς τα λέμε αυτά τα χρώματα? Ανώμαλα χρώματα συμβολής, ανώμαλα χρώματα πόλωσης. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά ορυκτά που εμφανίζουν αυτά τα ανώμαλα χρώματα πόλωσης. Θα δούμε και άλλα στην πορεία του μαθήματος, κανά δυο ακόμα. Στα μεταμορφωμένα πετρώματα θα μιλήσουμε για εκείνα, μαζί με το χλωρίτη πάλι. Και τα ανώμαλα χρώματα συμβολής μπορεί να είναι κυανά σκούρα, όπως εδώ για παράδειγμα, το βλέπετε μαύρο, αλλά στην πραγματικότητα, εάν πάω και αυξήσω τον φωτισμό, όσο μπορώ να τον αυξήσω, δεν μπορώ, γιατί βλέπετε, μου κάνει πολύ φωτεινή την εικόνα, είναι σκούρα κυανά εδώ στην περίπτωση, θα πρέπει να με πιστέψετε. Είναι σκούρα κυανά, λοιπόν, τα χρώματα συμβολής που εμφανίζει εδώ ο συγκεκριμένος χλωρίτης. Αυτό έχει να κάνει και με την σύστασή του, έτσι. Οι σιδηρούχοι χλωρίτες συνήθως εμφανίζουν αυτά τα χρώματα συμβολής, τα κυανά. Ο μαγνησιούχος θα μας δώσει πιο καφέ χρώματα συμβολής πάλι, έτσι, ανώμαλα χρώματα πόλωσης. Αλλά εμφανίζονται και άλλα χρώματα πόλωσης, όπως τα γκρι, συνήθως αυτά τα τρία δηλαδή. Το χαρακτηριστικό βέβαια είναι ότι όλος ο χλωρίτης, βλέπετε, σε όλη του την έκταση ο κρύσταλλος, έχει το ίδιο χρώμα σύμβολης. Είναι παντού αυτό το κυανό. Ή θα είναι παντού το καφέ που αναφέραμε ή το γκρι. Σε όλο τον κρύσταλλο όμως, έτσι. Κρατήστε το και αυτό το στοιχείο. Ωραία. Χλωρίτης, λοιπόν, ένα επιπλέον σίδηρο μαγνησιούχο ορυκτό που στην προκειμένη περίπτωση, στο πινακάκι που συμπληρώνεται στο εργαστήριό μας το μάθημα, του μαθήματος, θα το βάζατε εκεί που λέει, όχι επουσιώδη ορυκτά, εκεί που λέει δευτερογενή ορυκτά τον χλωρίτη. Ενώ το επίδοτο θα το βάζατε εκεί που λέει επουσιώδη ορυκτά. Όλα τα άλλα τα ορυκτά, δηλαδή χαλαζία, πλαγιόκλαστη, καλλιούχους αστρίους, βιοτήτη, μοσχοβίτη, αν υπήρχε, κάπου υπάρχει ίσως και μοσχοβίτης μέσα στο συγκεκριμένο πέτρωμα, θα τα βάζατε στα πετρογενετικά ορυκτά, προσδιορίζοντας και τα ποσοστά τους. Εντάξει, για να κάνω μια μικρή βόλτα. Α, κάπου είδα έναν μοσχοβίτη, νομίζω. Νάτος, εδώ ο Μοσχοβίτης. Τον βλέπετε εδώ το Μοσχοβίτη, αν και εδώ μπορεί να συνδέεται και με την εξαλείωση, την σερκητίωση εδώ του αστρίου μας. Αυτός εδώ, λοιπόν, είναι ένας Μοσχοβίτης. Κοιτάξτε τι έντονα χρώματα συμβολής, αυτά τα πολύ χαρακτηριστικά μπλε χρώματα συμβολής στα κάθετα Νίκολς. Στα παράλληλα θα δείτε ότι το χλωρικτό είναι λευκό. Λευκό, βλέπετε, σχεδόν δεν διακρίνεται η διαφορά αναγλύφου του μεταγύρω του ορυκτά, γιατί είναι πολύ παρόμοιες οι δείκτες διάθλασης, έτσι. Παρόμοιοι δείκτες διάθλασης. Και επίσης, έχει τι άλλο είδαμε στα κάθετα Νίκολς, φαίνεται καλύτερα, ίσως, ο σχισμός του. Κοιτάξτε, ο σχισμός έχει, μισό λεπτό να ισορροπήσει η εικόνα, να σας έρθει και εσάς. Ναι, το παράκανα, δεν πειράζει. Ο σχισμός είναι, το βάζω τώρα βορράς-νότος, νάτος, εδώ βορράς-νότος, και βλέπετε ότι το φέρνω βορράς-νότος, είναι σκοτεινό το ορυκτό μου, η θέση πλήρους κατάσβεσης του ορυκτού, άρα ορθή η κατάσβεση. Πράγματι, ο Μοσχοβίτης, αν δείτε, συμπεριλαμβάνεται στην στήλη εκείνη στον πίνακα που έχετε πάρει με τα άχρωμα ορυκτά και που τα χαρακτηριστικά του περιέχουν αυτό ακριβώς, ότι είναι και ορθή η κατάσβεση, όπως όλοι οι μαρμαρίγες. Βιοτήτης, Μοσχοβίτης, οι χλωρίτες, όλα αυτά έχουν ορθή κατάσβεση, θυμηθείτε, έτσι. Άρα, αυτό που είδαμε μέχρι τώρα έχει να κάνει με έναν γρανίτη και κάνω μια μικρή παύση εδώ για να ακούσω τυχόν ερωτήσεις που έχετε μέχρι εδώ.
και που ίσως θέλετε να δούμε, έτσι, κάτι κάπου να επιμείνουμε. Εγώ θέλω να τρώω κάτι. Ναι. Γίνεται να ξαναπάμε εκεί που είδαμε το επίδοτο και τον εξολιωμένο βιοτήτη. Ο βιοτήτης, ναι. Μισό λεπτό να εστιάσουμε, λοιπόν. Ωραία. Να διορθώσω λίγο και τα χρώματα. Ωραία. Όλα αυτά εδώ, με τα έντονα χρώματα που βλέπετε, είναι το επίδοτο μαζί με τον βιοτήτη που σε θέσεις εξαλλιώνεται. Τι θέλετε να δούμε εδώ, να πάω σε μεγαλύτερη μεγέννηση για να πάμε τον σε χλωρίτη, πού τον βρήκαμε. Εννοείται ποιο από αυτά που έδειξα είναι ο χλωρίτης. Ναι. Λοιπόν, αυτά που έδειξα, ο χλωρίτης ήταν το πράσινο στα παράλληλα Νίκολς. Δηλαδή, για να το δούμε λίγο πάλι στα παράλληλα την εικόνα, για να τον διακρίνουμε το χλωρίτη καλύτερα. Να τον βάλω εδώ τον φωτισμό. Ωραία. Να ρυθμίσω και το χρώμα να είναι πιο καλό. Να βάλω και πάλι τον δεκάρι το φακό. Έχω επιστρέψει στην ίδια θέση βρήκα, έτσι, οπότε... Θα ρωτήσω εσάς τώρα να μου πείτε ποιο από τα ορυκτά είναι ποιο. Δηλαδή, εάν θέλετε, δεν ξέρω αν μπορώ να σας δώσω και δικαιώματα να χειριστείτε τώρα ποντίκια, μην το κάνουμε και χάνουμε χρόνο, ας ρυθμίσω λίγο την εικόνα καλύτερα ως προς τον φωτισμό της και ως προς την εστίασή της. Ωραία, εκεί είμαι. Τώρα πρέπει να έχετε καλή εικόνα, έτσι δεν είναι? Άρα, πάμε να μου πείτε εσείς σε κάθε ορυκτό που θα πηγαίνω, ποιο είναι ποιο. Πάμε λοιπόν σε αυτό το ορυκτό, εδώ. Τι λέτε να είναι αυτό? Ο βιοτήτης. Αυτός είναι ο βιοτήτης. Αν παρατηρήσετε λοιπόν, αυτό το ορυκτό συνεχίζεται προς τα εδώ όπως πάω με το ποντίκι και εδώ αποκτά αυτό το εντελώς πράσινο χρώμα, το βλέπετε. Εδώ στην πραγματικότητα, παιδιά, αυτό που είχα ήταν βιοτήτης. Ήταν βιοτήτης ο οποίος έχει εξαλειωθεί σε αυτό το σημείο του σε χλωρίτη. Αυτό το πράσινο ορυκτό λοιπόν, κοιτάξτε, έχει τελείως διαφορετικά χρώματα στα παράλληλα από ότι ο βιοτήτης μου, έτσι, το βλέπετε. Το χρώμα είναι εντελώς διαφορετικό, το πράσινο που εμφανίζει ο χλωρίτης και εντελώς διαφορετικά τα χρώματα που θα δείτε και στα κάθετα που θα το βάλουμε αμέσως μετά. Κοιτάξτε εδώ, το ένα δείχνει τα χρώματα συμβολής, αυτά τα καφέ που επικρατεί το καφέ που έχει ο βιοτήτης. Να τα. Εδώ, κοιτάξτε. Ενώ το άλλο είναι αυτό το σκούρο που βλέπετε, το οποίο είναι κυανό σκούρο στην πραγματικότητα, απλώς δεν φαίνεται εδώ σε εσάς καλά. Είναι ανώμαλα τα χρώματα συμβολής, λοιπόν. Και άρα αυτό είναι ο χλωρίτης. Εντάξει? Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να, εδώ ίσως είναι πιο χαρακτηριστικά τα χρώματα συμβολής του βιοτήτη. Κοιτάξτε τα, στα κάθετα Νίκολς. Και κοιτάξτε, εδώ το βλέπετε πολύ καλά, παιδιά. Κοιτάξτε τα ανώμαλα χρώματα πόλωσης που έχει σε περιοχές του κρυστάλλου μου ο χλωρίτης. Εδώ ο βιοτήτης, αυτό που βλέπετε, αυτός ο βιοτήτης εξαλλιώνεται κατά θέσεις. Πού εξαλλιώνεται? Κυρίως εκεί που έχει τις περιοχές που είναι πιο αδύναμες. Πού είναι πιο αδύναμες τις περιοχές και είναι εύκολο για ρευστά να κυκλοφορήσουν? Εκεί πιθανότατα που είναι κάποια ρογμή ή ο σχισμός. Κυκλοφορούν τα ρευστά και εξαλλιώνεται έτσι ο βιοτήτης μου σε χλωρίτη. Βλέπετε λοιπόν αυτά τα κυανά χρώματα συμβολής, τα βλέπετε. Αυτός είναι ο χλωρίτης που χλωριτιώνει στην πραγματικότητα τον μεγάλο κρύσταλλο που είναι ο βιοτήτης. Εντάξει, εδώ φαίνεται πολύ καλά η εικόνα. Αυτή μας δείχνει πολύ καλά την εξαλλίωση του χλωρίτη. Κοιτάξτε και περιμετρικά. Κοιτάξτε και εδώ σε αυτή την περιοχή, το βλέπετε, πώς έχει εξαλλιωθεί ο βιοτήτης μου. Και πώς μεταπίπτει σε χλωρίτη. Χλωριτιώνεται λοιπόν στην συγκεκριμένη περίπτωση και στην επιφάνειά του αυτός ο κρύσταλλος βιοτήτη. Ωραία. Νομίζω μπορούμε να περάσουμε σε μια άλλη τομή, αν θέλετε. Θα πάω λοιπόν στην επόμενη τομή.
αφήσω έναν γρανίτη που έχουμε, έτσι καλώς τον είδαμε. Σας μαυρίζω λίγο την οθόνη για να μην σας κουράζω μέχρι να εστιάσω εγώ στην τομή που έχω εδώ και να βρω μια περιοχή που είναι ενδιαφέρουσα. Σε μια άλλη τομή που είναι ένας γρανοδιορίτης. Λέγοντας γρανοδιορίτης, καταλαβαίνετε ότι πάμε σε όχι τόσο έξινο, όξινο πέτρωμα, αρχίζουμε να ανακοινούμαστε στο διάγραμμα Στρεκάιζεν προς τα δεξιά, θα λέγαμε, και γι' αυτό, και αυτό γιατί, όπως θα δείτε, έχω αρκετά πλαγιόκλαστα πια μέσα στο παρασκευασμά μου, χωρίς αυτό να πάει να πει ότι δεν έχω και καλλιούχους αστρίους. Περιορίζεται ωστόσο σημαντικά. Ωραία. Ας το βάλουμε εδώ και στην πορεία να αναφερθούμε. Ναι, πρέπει να φέρω εικόνα και σε εσάς. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να ρυθμίσω εστίαση και φωτισμό και χρώμα βέβαια. Πάμε εδώ, εστιάζουμε. Okay. Τα χρώματά μας να τα φτιάξουμε. Ωραία. Νομίζω είμαστε εντάξει. Ωραία. Αυτό που θέλω να παρατηρήσετε αμέσως βλέποντας μια τέτοια εικόνα είναι ότι ναι μεν και πάλι αρκετά από τα ορυκτά που συμμετέχουν στο παρασκεύασμά μου είναι λευκοκρατικά, έτσι δεν είναι. Βλέπετε όμως ότι εδώ περισσότερο μέρος αυτών των λευκοκρατικών ορυκτών δείχνουν να είναι εξελιωμένα και πολύ λίγα, δηλαδή μόνο αυτό ίσως που σας δείχνω εδώ είναι ένας κρύσταλλος σχετικά καθαρός από εγκλίσματα και από εξελιώσεις και άρα ήδη υποπτεύομαι ότι έχω αρκετούς αστρίους και όχι τόσο χαλαζία, δηλαδή συνολικά η περιεκτικότητα του χαλαζία στο συγκεκριμένο δείγμα φαίνεται να είναι αρκετά μικρότερη από ό,τι είδα πριν για τον γρανίτη. Λογικό, αφού έχω να κάνω με έναν γρανοδιορίτη. Τώρα, στα υπόλοιπα, πέρα από τα λευκοκρατικά ορυκτά που θα τα δούμε στην συνέχεια στα κάθετα Νίκολς καλύτερα, μπορώ να δω και πάλι κάποια καστανού χρώματος ορυκτά. Νάτος, εδώ, πιθανότατα ένας βιωτήτης, έτσι, κοιτάξτε εδώ. Αλλά πέρα από αυτό, έχω και κάποια πράσινου χρώματος ορυκτά, τα οποία κάποιος θα μπορούσε να μου πει, α, είναι ο χλωρίτης που είδαμε πριν. Ναι, αλλά προσέξτε, εδώ θα δείτε ότι το ορυκτό αυτό το πράσινο έχει ένα πιο ισχυρό ανάγλυφο από ότι ο χλωρίτης που είδαμε πριν και θα το δείτε και στα κάθετα, Νίκολς, ότι είναι αρκετά διαφορετική η συμπεριφορά του στα χρώματα συμβολής εννοώ. Άρα έχω αυτό το πράσινο πόρυκτο και το άλλο το καστανό που είναι πιθανότατα ο βιωτήτης. Και για να πάμε λίγο σε μια λίγο μεγαλύτερη μεγέθυνση, να ρυθμίσουμε εστίαση και φωτισμό. Να το πράσινο πάλι ορυκτό, όπως αυτό που βλέπετε εδώ. Γυρνάω την τράπεζα, βλέπετε και τα δύο, και αυτό δείχνουν αυτόν τον πράσινο πλοχροϊσμό. Δεν είναι αυτό το καφέ που βλέπουμε στον βιωτήτη. Βλέπετε λίγο τον βιωτήτη εδώ, είναι καστανός ο πλοχροϊσμός του. Άλλωστε, κοιτάξτε, εδώ φαίνεται ένας βιωτήτης κάτω αριστερά στην εικόνα που σας δείχνω. Φαίνεται και το ανάγλυφο του βιωτήτη, το βλέπετε. Είναι σαφώς πιο χαμηλό από ότι αυτού του κρυστάλλου με το πράσινο χρώμα. Εδώ αυτός ο κρύσταλλος μου δείχνει ένα μέτριο και θα λέγαμε πάει και προς ισχυρό το ανάγλυφο, πράσινο πλοχροϊκό λοιπόν με μέτριο ανάγλυφο. Για να περάσουμε και στα κάθετα Νίκολς, βλέπετε υψηλής τάξης χρώματα συμβολής. Ας προσπαθήσω να βάλω λίγο φωτισμό καλύτερο, ωραία, ωραία. Άρα δεν βλέπω ανώμαλα χρώματα πόλωσης, κοιτάξτε κίτρινα χρώματα συμβολής. Άρα αυτό που θα κάνω, παιδιά, είναι να δω καταρχήν την κατάσβεση. Άρα για να δω την κατάσβεση πρέπει να δω τον σχισμό του ορυκτού και άρα ή θα πρέπει να βρω έναν κατάλληλο κρύσταλλο ορυκτού με παρόμοια χαρακτηριστικά που να μπορώ να δω τον σχισμό. Ας βάλω λίγο μεγαλύτερη μεγέθυνση να το δείτε κι εσείς ίσως καλύτερα. Να δω εδώ λίγο. Mm-hmm.
Μας έφυγε. Ωραία. Ο σχισμός λοιπόν που έχει το ρηκτό τώρα, δεν φαίνεται πολύ καλά σε αυτήν την τομή, αλλά θα πρέπει να βαστείτε σε αυτό που σας λέω. Βλέπετε εδώ κάποιο ίχνος φαίνεται του σχισμού. Είναι σχεδόν βορράς νότος, όπως το έχω βάλει. Βλέπετε λοιπόν εδώ στην περιοχή που το έχω προσανατολίσει βορράς νότος, το ρηκτό μου είναι φωτεινό. Προκειμένου να έρθει σε θέση κατάσβεσης, πρέπει να το στρίψω εκεί. Να το. Εδώ ήρθε σε θέση κατάσβεσης. Αγνοήστε λίγο αυτά που έχω στον πυρήνα που φαίνονται φωτεινά. Θα μιλήσουμε γι' αυτά αμέσως μετά. Άρα, το υπόλοιπο ρηκτό, βλέπετε, έρχεται εδώ σε θέση κατάσβεσης. Εδώ είναι, φαίνεται και ένα από τα ίχνη του σχισμού, τώρα καλύτερα ίσως. Εδώ βλέπετε. Άρα, είναι πλάγια η κατάσβεση. Άρα, πάμε να δούμε τι συλλέξαμε από οπτικά διαγνωστικά στοιχεία. Πλεοχρωικό το ρηκτό μου, πράσινο πλεοχρωικό, με έντονο μέτριο προς έντονο ανάγλυφο, πλάγια κατάσβεση, έχει έναν σχισμό. Όλα αυτά λοιπόν, από την δεύτερη στήλη που έχετε στο φυλάδιό σας, μπορούν να μας πάνε μονοσήμαντα, αποκλειστικά και μόνο που σε πιο ρηκτό, στην αμφίβολο. Και πράγματι αυτή είναι μία καιροστήλβη, είναι μία καιροστήλβη λοιπόν, και αμέσως θα μου πείτε, μα δεν έχει δεύτερο σχισμό. Ναι, παιδιά, για να έχει δεύτερο σχισμό, θα πρέπει να έχουμε, θυμηθείτε, τομές οι οποίες είναι κομμένες κάθετα στον άξονα των κρυσταλλογραφικών σε της κεροστήλυβης, της αμφιβόλου μου, οπότε να βλέπω και τα δύο ίχνη των σχισμών. Έτσι. Εδώ προφανώς δεν είμαι σε αυτή την περίπτωση. Η τομή που έγινε στον κρύσταλλό μου είναι διαφορετικά και βλέπω αυτή την, μόνο τον έναν σχισμό. Άρα θα πρέπει, αν θέλω να δω τους σχισμούς, να ψάξω στην τομή για να βρω κατάλληλη τομή κρυστάλλου για να το επιβεβαιώσω. Αλλά ήδη όλα όσα προείπαμε τα χαρακτηριστικά δεν μπορεί να σας δείξει κάτι άλλο παρά μόνο την καιροστήλη. Τώρα κάποιοι θα με ρωτήσουν, α, ωραία, και αυτά που έχω στον πυρήνα τι είναι που φαίνονται φωτεινά στα παράλληλα. Εάν πάμε λοιπόν εδώ, στα παράλληλα, στα κάθετα φαίνονται φωτεινά, πάω στα παράλληλα Νίκολς λοιπόν και θέλω να προσέξετε ωραία. Ότι ναι, μεν το ρηκτό, το μεγάλο αυτό εδώ που είδαμε την κατάσβεσή του, είναι πλεοχρωικό. Το βλέπετε, κοιτάξτε εκεί που έχω το ποντίκι, πώς αλλάζει το χρώμα του. Να το, ήρθε πιο σκούρο, το βλέπετε. Εδώ σε αυτή τη θέση πιο σκούρο. Και σιγά σιγά θα γίνει πιο ανοιχτό. Αν παρατηρήσετε όμως το κέντρο του κρυστάλλου σας, εδώ σε αυτή την περιοχή, που έχω το ρηκτό που στα κάθετα φαινόταν αρκετά πιο κυτρινοπό, έντονα χρώματα συμβολής κίτρινα, θα δείτε ότι δεν υπάρχει πλεοχρωισμό. Επίσης θα δείτε ότι το ανάγλυφο, όπου μπορεί να διακριθεί το ανάγλυφο, σε σχέση με τα σημεία που έρχεται σε επαφή με την καιροστήλβη που τον εγκλεί, που εγκλεί αυτόν τον κρύσταλλο, αυτά τα τμήματα κρυστάλλου θα λέγαμε, γιατί είναι το υπόλοιμα αυτό που έχει μείνει, φαίνεται να έχει ισχυρότερο ανάγλυφο από την καιροστήλβη. Ισχυρό ανάγλυφο, άχρωμο στα παράλληλα, με αυτά τα έντονα χρώματα συμβολής, εάν κάτσουμε και ψάξουμε, θα δούμε και τον σχισμό, τον έναν τουλάχιστον. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ένας πυρόξενος, παιδιά. Πυρόξενος, ο οποίος πιθανότατα, λόγω της κρυστάλλωσης, της πτώσης μάλλον, της θερμοκρασίας κατά τη διαδικασία της κρυστάλλωσης, είχαμε σχηματισμό αρχικά κάποιου πυροξένου, ο οποίος σταδιακά έδωσε τη θέση του, πώς αντιδρώντας με το τείγμα, σε συνθήκες ισορροπίας ίσως, αντιδρώντας με το τείγμα, έδωσε τη θέση του σε θέση καιροστήλυβη, όπως λέει και η σειρά του Bowen. Θυμηθείτε που αρκετοί μου την αναφέρατε στην πρώτη άσκηση που είχαμε κάνει. Έτσι. Άρα εδώ φαίνεται σαν να δείχνει η συγκεκριμένη τομή ένα από τα κομμάτια, την ασυνεχή σειρά κρυστάλλωσης της σειράς του Bowen. Εντάξει. Άρα εδώ στην πραγματικότητα έχω τον πυρόξενο και βλέπετε πολύ καλά τη διαφορά
ανάμεσα στα δύο. Κοιτάξτε, πράσινο πλοχροϊκό η καιροστήλιβη μου, η αμφίβολος, η πράσινη. Άχρωμο στα παράλληλα ο πυρόξενος που βλέπω με έντονο ανάγλυφο και με τα χαρακτηριστικά χρώματα που βλέπατε πριν στα κάθετα Νίκος. Για να βάλω λίγο μικρότερη μεγέθυνση για να μπορέσω να κατευθυνθώ λίγο στα λευκοκρατικά ορυκτά, τα οποία τα αφήσαμε λίγο παραπονεμένα, θα έλεγα, για να ρυθμίσω και τον φωτισμό και να δούμε τι γίνεται σε σχέση με αυτά. Ωραία. Βλέπετε λοιπόν και πάλι αρκετά ορυκτά με αυτά τα γκρι χρώματα, με αυτή την καγκελωτή πολυδημία που είναι χαρακτηριστική για τον μικροκλινή. Άρα έχουμε αρκετό μικροκλινή και πάλι. Προσέξτε επίσης ότι σε... να το και το πλαγιόκλαστο. Κοιτάξτε και τα πλαγιόκλαστα με χαρακτηριστικές τις πολυδημίες τους, έτσι. Επάνω εδώ πάλι ένας καλλιούχος άστριος, άρα πλαγιόκλαστα και καλλιούχοι άστριοι φαίνεται να υπερτερούν, κοιτάξτε και κάτω, μεγάλος κρύσταλλος πλαγιοκλάστου, έτσι, σε επαφή με μικροκλινή εδώ στην άκρη. Να και λίγος και κάποιος χαλαζίες, βλέπετε εντελώς άσπρος εδώ, κοιτάξτε με την κατάσβεσή του, αρκετά απότομη και μάλιστα δείχνει και αυτό την... κυματοειδή, θα λέγαμε, κατάσβεση. Επίσης, προσέξτε εδώ, μια που το βλέπουμε. Βλέπετε εδώ έναν άστριο, το βλέπετε. Αυτός εδώ είναι ένας καλλιούχος άστριος. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να βάλω λίγο μεγαλύτερη μεγέθυνση και να κατευθυνθώ σε αυτόν, γιατί είναι ένα ωραίο παράδειγμα και είναι μικρός ο κρύσταλλος. Ωραία, να τον εντοπίσω. Νάτος. Ωραία. Κοιτάξτε λίγο σε αυτή την θέση, αυτόν εδώ τον κρύσταλλο, και βλέπετε αυτές τις υποπαράλληλες κατά κάποιο τρόπο ζώνες που εμφανίζονται σε αυτόν τον κρύσταλλο. Ένας καλλιούχος άστριος είναι. Μήπως κάποιος μπορεί να μου πει τι είναι αυτές οι υποπαράλληλες ζώνες που βλέπω? Έχει κάποιος κάποια ιδέα? Αυτές λοιπόν οι υποπαράλληλες ζώνες που βλέπετε σαφώς δεν είναι πολυδιδυμίες, έτσι. Βλέπετε, οι πολυδιδυμίες θα ήταν αρκετά πιο ευθυτενείς σαν διδυμίες, σαν κρυσταλλογραφικά χαρακτηριστικά. Εδώ βλέπετε είναι υποπαράλληλες, δεν είναι ακριβώς ευθείες και εναλλάσσονται λευκές με γκρι περιοχές. Αυτές λοιπόν οι υποπεριοχές που βλέπετε, οι υποπαράλληλες αυτές οι ζώνες που δημιουργούνται μέσα στον κρύσταλλο είναι, παιδιά, περθητικές απομίξεις, είναι περθήτης. Στον περθήτη τι έχουμε? Έχουμε τον κύριο κρύσταλλο που είναι καλλιούχος, ένα ορθόκλαστο θα μπορούσε να είναι, και οι απομίξεις που προκύπτουν από αυτόν είναι πλαγιόκλαστο. Μπορεί να έχουμε και την αντίστροφη περίπτωση, έτσι. Να έχω τον κύριο κρύσταλλο να είναι πλαγιόκλαστο και από εκείνον να απομειγνύεται καλλιούχος άστριος. Τότε θα τον πούμε αντιπερθήτη. Σε επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε αναλυτικά για το πώς δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση, πώς απομειγνύεται ο ένας κρύσταλλος από τον άλλον, και θα δείτε ότι ξεκάθαρα αυτό είναι μια διαδικασία δευτερογενής. Δηλαδή συμβαίνει εν στερεό, παιδιά, αυτό. Αφού έχει ψυχτεί το πέτρωμά μου, θα συμβεί αυτό. Αφού έχει στερεοποιηθεί, μάλλον, και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ψήξης του, μπορεί να συμβεί αυτή η διαδικασία της περθητίωσης, της απόμιξης του ενός κρυστάλλου από τον άλλον. Okay. Εδώ λοιπόν βλέπουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα από έναν περθητικό κρύσταλλο, μια περθητική απόμιξη. Περθήτης είναι αυτό. Κατά τα άλλα βλέπω καλλιούχους αστρίους και πάλι αριστερά, εδώ και κάτω αριστερά, και τον χαλαζία με την κυματοειδή κατάσβεση εδώ δεξιά. Άρα έχω έναν γρανοδιορίτη με κύρια θεμικά συστατικά την καιροστήλβη και τον βιοτήτη. Εν μέρη υπάρχει κάποιος πυρόξενος ή πολυματικός στον πυρήνα των καιροστήλβων που έχω. Απορίες μέχρι εδώ, παιδιά? Ωραία. Έχουμε δει και τα τρία, και τα είδαμε αστρίους, είδαμε καλλιούχους αστρίους, είδαμε πλαγιόκλαστα, είδαμε χαλαζία, είδαμε μαρμαριγία λευκό, είδαμε μαρμαριγία καστανό, είδαμε
κεροστήλβη, πέρα από τον βιοτήτη. Είδαμε και κάποιον πυρόξενο. Άρα θα έλεγα ότι από την λίστα αυτή που σας έχω δώσει στο πινακάκι με τα κύρια πετρογεννητικά ορυκτά δεν έχουμε δει ακόμα ολιβίνη και ίσως μπορούμε να δούμε και λίγο πυρόξενο κάπου. Άρα θα μπορούσα να περάσω σε ένα πέτρωμα που να τα έχει και τα δύο. Ας μείνω σε μαγματικά πετρώματα και ας βρω ένα από εδώ που έχω σημειώσει. Έχω το σκονάκι μου, έτσι μην νομίζετε. Έχω ένα σκονάκι εδώ, οπότε γράφω ότι είναι το κάθε ένα, γιατί μετά θα τα ξεχνούσα έτσι που είναι πολλά. Πάμε λοιπόν σε ένα δείγμα στο 424, για να το βάλουμε λίγο εδώ. Ας πάμε παράλληλα. Ξεκινάω από την πολύ μικρή μεγέθυνση. Να εστιάσουμε για να βλέπουμε λίγο καλύτερα. Κάπου εκεί νομίζω θα είναι καλύτερα. Να διορθώσω το φωτισμό και να διορθώσω ελαφρά και το χρώμα. Ωραία. Προσέξτε λοιπόν, παιδιά, ότι φαίνεται εδώ, λες και φτιάχνουν τα λευκοκρατικά ορυκτά που κάπου τα βλέπετε να έχουν και ένα καλό σχήμα, έτσι. Βλέπετε εδώ αυτά τα παραλληλόγραμμα που δημιουργούν. Αυτά τα λευκοκρατικά ορυκτά φαίνεται να δημιουργούν όλα ένα δίκτυο, ένα ικρίωμα, όπως το λένε, και να περιλαμβάνουν ανάμεσα σε αυτό το ικρίωμα στους χώρους που υπάρχουν άλλα σιδηρομαγνησίουχα ορυκτά με έντονο μάλιστα ανάγλυφο. Είναι ένας χαρακτηριστικός ιστός όπως ο υποφυτικός ιστός, που πολλές φορές μπορεί να εμφανίζεται έτσι. Και άρα για να πάμε σιγά σιγά να δούμε τα διάφορα ορυκτά που έχουμε, πηγαίνοντας πρώτα στα παράλληλα Νίκολς. Ωραία. Άρα βλέπουμε εδώ τα διάφορα ορυκτά με τα έντονα ανάγλυφα που έχουν αυτά τα ορυκτά, για να προσπαθήσω να συμπεριλάβω το δυνατόν περισσότερους διαφορετικούς κρυστάλλους. Ωραία. Συνεχίζουμε, βλέπουμε κάποια, κοιτάξτε εδώ στο κέντρο για παράδειγμα, αυτό το κρύσταλλο που σας δείχνω, ο οποίος περιέχει και ένα έγκλεισμα βέβαια και ο ίδιος. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο σχισμό, θα το δούμε όμως και στη μεγαλύτερη μεγέθυνση. Σε αντιδιαστολή με αυτόν εδώ ακριβώς δίπλα του, που φαίνεται να έχει παρόμοιο περίπου ανάγλυφο, ίσως το πρώτο ορυκτού που σας έδειξα να είναι λίγο ψηλότερο, αλλά μου δίνει λίγο την εντύπωση ότι πρέπει να έχει και σχισμό που δεν έχει το πρώτο. Για να το βάλω λίγο στη μεγαλύτερη μεγέθυνση, να με βοηθήσει να τα δω λίγο καλύτερα, τα δύο ορυκτά. Και να δω αν πράγματι βλέπω μια τέτοια διαφοροποίηση. Ήδη νομίζω κι εσείς, εφόσον σταματήσω να ακούνα την τομή και σας ζαλίζω, αρχίζετε να βλέπετε καλύτερα ότι το μεν ένα αυτό δεν φαίνεται να έχει σχισμό, ενώ το άλλο που είναι ακριβώς δίπλα του φαίνεται να έχει σχισμό. Ας πάμε στο δεκάρι φακό, ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση. Ωραία. Είμαστε εντάξει νομίζω εδώ, παιδιά. Έχουμε και τα τρία ορυκτά που μας ενδιαφέρουν. Ε? Ωραία. Κοιτάξτε λοιπόν, ξαναλέω, αυτό το ορυκτό εδώ, εάν δεν βλέπετε το ποντίκι μου, μου λέτε να το διορθώσω με κάποιο τρόπο. Αυτό εδώ λοιπόν το ορυκτό που φαίνεται να είναι αρκετά πλούσιο σε θραυσμό, βλέπετε ακανόνιστες επιφάνειες, τυχαία κατανεμημένες, δεν είναι σχισμός αυτό που βλέπουμε, άρα δεν έχει σχισμό. Όπου και να κοιτάξω, δεν βλέπω σχισμό στο ορυκτό αυτό. Ενώ σε αντιδιαστολή με αυτό, το δίπλα ορυκτό φαίνεται και λίγο να διαφοροποιείται το χρώμα του, ελαφρά, αλλά φαίνεται λίγο διαφορετικό χρώμα, έτσι, όχι προχωρισμό, να έχει τα παράλληλα, το δεύτερο. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι βλέπετε αυτές τις γραμμές αρκετά ευθυτενείς, βορράς-νότος περίπου έτσι όπως το έχω βάλει, που φαίνονται σε αυτό το ορυκτό. Κανένα από τα δύο, παιδιά, αν στρέψω την τράπεζα, δεν είναι πλεοχρωτικό, το βλέπετε, έτσι.
Το μόνο πληχροϊκό είναι αυτό το καστανό που είναι κάποιοι κρίσταλοι βιωτήτη που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί. Ας τους αφήσουμε προς το παρόν. Ας επιμείνουμε στα μεγαλύτερα ορυκτά. Άρα, για να δούμε λίγο και στα κάθετα ποια είναι η εικόνα και πώς συμπεριφέρονται τα δύο αυτά ορυκτά. Ας ρυθμίσω λίγο το χρώμα. Το φωτεινότητα εννοώ. Άρα, κοιτάξτε τα δύο ορυκτά. Κοιτάξτε αυτά τα πολύ έντονα χρώματα τρίτης, τέταρτης τάξης που δείχνει το ορυκτό με τον θρασμό, χωρίς χυσμό. Κοιτάξτε τα άλλα, επίσης υψηλής τάξης, πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα μπλε χρώματα που βλέπετε, αλλά που περιέχει σχισμό, εμφανίζει σχισμό. Ποιο λέτε να είναι το ορυκτό, το ένα, το πρώτο και ποιο το δεύτερο, με βάση και τον πίνακα που έχετε και με τα χαρακτηριστικά που έχουμε πει μέχρι στιγμής. Το πρώτο λοιπόν αυτό εδώ το ορυκτό στα δεξιά της εικόνας σας φαίνεται να είναι ο ολιβίνης, παιδιά, με τον θρασμό αυτό το χαρακτηριστικό που βλέπετε, απουσία σχισμού, άχρωμο στα παράλληλα, έντονο ανάγλυφο το ορυκτό μας, δεν εμφανίζει κάποιο σχήμα, ενώ το δεύτερο ορυκτό βλέπετε ότι εμφανίζει, είναι υπηδιόμορφο, έτσι, πάει να εμφανίσει κάποιο σχήμα, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά χρώματα συμβολή στα μπλε, έχει τον σχισμό τον έναν που φαίνεται, αν ψάξουμε θα δούμε και τον δεύτερο που είναι σε γωνία κάθετη μεταξύ τους, δεν είναι πληχροϊκό και το δεύτερο, αυτός είναι ο πυρόξενος. Πυρόξενος λοιπόν και ολιβίνης δίπλα-δίπλα και αυτό εδώ κάτω είναι πάλι ολιβίνης, βλέπετε, σε αυτή την θέση εδώ. Και βλέπετε και τους κρυστάλλους του πλαγιοκλάστου στην θέση αυτή. Και μάλιστα, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, βλέπετε για παράδειγμα ότι μέσα στον ολιβίνη, όπως εδώ για παράδειγμα, φαίνεται να περικλείεται ένας κρύσταλλος, ο οποίος είναι μάλλον τι, αυτός εδώ με τα γκρι χρώματα συμβολής, φαίνεται γιατί εμφανίζει πιθανότατα και κάποιες, δεν φαίνεται, μόλις που εμφανίζονται κάποιες πολυδυναμίες, είναι κάποιο πλαγιόκλαστο. Άρα αμέσως εδώ μπορώ να βγάλω και τη σειρά κρυστάλλωσης ανάμεσα στα δύο. Το πλαγιόκλαστο φαίνεται να κρυσταλώθηκε πρώτο και ολιβίνης στην συνέχεια. Κάτι αντίστοιχο μπορώ ίσως να διακρίνω και σε άλλες θέσεις, αν γυρίσω την τράπεζα ή προσπαθώ τουλάχιστον να το εντοπίσω με σκοπό να το επιβεβαιώσω, έτσι. Ότι πράγματι είναι έτσι. Βλέπετε, έχει αρκετό ολιβίνη, αρκετό πυρόξενο μέσα το πέτρωμά μου. Άρα θα μπορούσα να πω και αρκετό πλαγιόκλαστο. Πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε πετρογραφικά αυτό το πέτρωμα. Τι λέτε. Έχω αρκετό πλαγιόκλαστο, δεν έχω καθόλου χαλαζία. Πυροελάχιστο αν θα βρω χαλαζία, δεν περιμένω καν αφού έχω τον ολιβίνη να έχω, έτσι. Άρα, ήδη με πάει δεξιά στην άκρη στο διάγραμμα Στρεκάιζεν, δεξιά στην άκρη, και εκεί τι έχω, στα πετρώματα που εμφανίζονται, μπορεί να έχω διορίτη, να έχω γάβρο, έτσι, και ανορθωσίτη. Ο ανορθωσίτης θα ήταν αν είχα μόνο πλαγιόκλαστο. Δεν έχω. Ο διορίτης, στον διορίτη κυρίως, θα έπαιζε ρόλο και η σύσταση του πλαγιοκλάστου, βέβαια, αν την γνωρίζαμε. Στην ορυκτολογία σας είχατε μάθει πώς μπορείτε με το οπτικό μικροσκόπιο να προσδιορίσετε και τη σύσταση του πλαγιοκλάστου εν μέρη. Άρα, εάν το πλαγιοκλαστό μου είναι μέχρι ανδεσίνης, δεν πάει πιο βασικό, τότε έχω μάλλον διορίτη και στον οποίο διορίτη περιμένω κυρίως να έχω καιροστήλβη όμως. Ενώ αντίστοιχα, στον γάβρο έχω κυρίως πυρόξενο σαν σιδηρούχο μαγνησιούχο ορυκτό και το πλαγιόκλαστό μου περιμένω να είναι αρκετά πιο βασική σύσταση από ό,τι στο διορίτη. Περιμένω να είναι λαβραδόριο, έτσι, αρκετά πιο βασικό και πιο ψηλά ίσως. Και εδώ έχω λοιπόν έναν γάβρο και μάλιστα πολύ πλούσιο σε ολιβίνη, άρα θα μπορούσα να τον ονομάσω έναν ολιβινικό γάβρο στην περίπτωσή μας για την τομή που μιλάμε. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ πώς με τη σειρά του ο πυρόξενος εδώ, κοιτάξτε τι ωραία που φαίνεται εδώ ο ένας ο σχισμός, το βλέπετε φαντάζομαι, είναι σχεδόν βόρειο-δυτικά όπως τον έχω βάλει νότιο-ανατολικά, ο πιο πυκνός σχισμός, ο πιο έντονος, ενώ ο πιο που μόλις φαίνεται σχισμός είναι σχεδόν κάθετος στον πρώτο και έχει μια διεύθυνση νότιο
δυτικά, βόρειο-ανατολικά σε αυτή τη διεύθυνση. Δύο σχισμοί κάθεται μεταξύ τους, αλλά το πιο ενδιαφέρον εδώ είναι ότι βλέπω και ένα άλλο στοιχείο ιστολογικό που θα με βοηθήσει για τη σειρά κρυστάλλωσης. Βλέπω εδώ ότι ο πυρόξενος φαίνεται, παιδιά, να εγκλείται ένα κρύσταλλο ολιβίνη. Άρα ο ολιβίνης ανάμεσα στα δύο φαίνεται να είναι το πρώτο ορυκτό που δημιουργείται. Άρα όταν αύριο μεθαύριο δουλέψουμε στα τριγωνικά διαγράμματα, θα δούμε ότι μπορώ να ερμηνεύσω αυτή τη σειρά κρυστάλλωσης, πηγαίνοντας, ξεκινώντας από μια αρχική σύσταση που θα μου δώσει τι πρώτα να κρυσταλώνει το πλαγιόκλαστο. Στη συνέχεια θα δούμε πώς θα οδηγηθεί να κρυσταλώσει τον ολιβίνη που είδαμε πριν ότι περιείχε ολιβίνη στο πλαγιόκλαστο. Και στο τέλος το πυρόξενο για να μας δώσει την κατάσταση που βλέπουμε εδώ, που περιλαμβάνει, που εγκλεί μέσα τον ολιβίνη σε αυτό το ωραίο δείγμα από ολιβινικό γάβρο, όπως αναφέραμε. Άρα, είδαμε και τον ολιβίνη μας, είδαμε και τον πυρόξενο. Νομίζω έχουμε δει όλα τα ορυκτά και αναφερθήκαμε σε όλες τις χαρακτηριστικές οπτικές ιδιότητες των ορυκτών που πρόκειτο να δούμε. Απλώς και μόνο θέλω ίσως να σας δείξω, ίσως σαν τελευταίο δείγμα, ίσως σας κούρασα κιόλας αρκετά, ή αν θέλετε κάτι άλλο να δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, μου λέτε. Όλα αυτά που είδαμε, παιδιά, ήταν πλουτόνια πετρώματα, εντάξει. Πολύ καλά κρυσταλλωμένα πετρώματα, τα οποία μου δείχνανε ακριβώς αυτή την ολοκρυσταλλικότητα. Δηλαδή, όπου και να κοιτούσα, έβλεπα καλά διαμορφωμένους κρυστάλλους. Για να πάμε σε μία άλλη περίπτωση, ωστόσο, να δούμε ένα άλλο πέτρωμα που θα σας βάλω εδώ, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν θα βλέπαμε κάτι τέτοιο, αλλά θα βλέπαμε μια κατάσταση όπως, για παράδειγμα, αυτή. Κοιτάξτε εδώ. Ένας τελείως διαφορετικός χριστός, έτσι, από αυτόν που είδαμε μέχρι τώρα. Βλέπω μία μικρολιθική κύρια μάζα, αφού εστιάσω βέβαια πρώτα, κάποιον τρόπο, και αφού διορθώσω και τα χρώματα. Ωραία, και το φωτισμό στη συνέχεια. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ, το έχω βάλει στα κάθετα κατευθείαν, ότι βλέπω κάποιους μεγάλους κρυστάλλους, αλλά από εκεί και πέρα βλέπω μια μικρολιθική κύρια μάζα να περικλεί αυτούς τους φαινοκρυστάλλους, όπως τους λέμε. Κάπου φαίνονται και εγκολπωμένοι. Κοιτάξτε αυτές τις κοιλότητες που φτιάχνουν αυτοί οι κρύσταλλοι εδώ. Εγκολπώσεις, λοιπόν, που μέσα σε αυτές εισχωρεί το μάγμα, ίσως έτσι, το ηφαιστιακό. Γυαλί είναι εν μέρη, αλλά δεν έχω μόνο γυαλί, έχω και μικρόλιθους μέσα στην άμορφη μάζα, έτσι, προσέξτε. Άρα έχω μικρολιθική κυρία μάζα με μικρόλιθους και ηφαιστιακό γυαλί που περιβάλλει αυτούς τους φαινοκρυστάλλους που φαίνονται να πλέουν μέσα σε αυτή την κυρία μάζα. Ξεκάθαρα ο ιστός για ένα ηφαιστιακό πέτρωμα, όπως είναι αυτό εδώ το πέτρωμα που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, που είναι ένας δακίτης, θα λέγαμε, αρκετό πλαγιόκλαστο είναι αυτό που συμμετέχει, και κάποιοι καλλιούχοι ίσως άστροι, όχι τόσο σχαλαζίας, πολύ λίγο σχαλαζίας. Άρα πάω πιο πολύ σε μια δακητική σύσταση. Για να δούμε ένα άλλο πέτρωμα. Και εδώ βλέπετε ένα αντίστοιχο ηφαιστιακό και πάλι πέτρωμα, όπου εδώ όμως θα δείτε ότι καταρχήν βλέπω να έχω και αρκετό, εντάξει, κατευθείαν πέφτω, συγγνώμη, πάνω σε χαλαζία σαν φαινοκρίσταλο, άρα και καλλιούχους αστρίους, αυτά που βλέπετε εδώ, μέσα σε μια μικρολιθική μάζα που χαρακτηρίζεται από μικρούς μικροσκοπικούς κρυστάλλους από χαλαζία κυρίως. Άρα όλα αυτά, αυτή η εμφανής παρουσία του χαλαζία, με πάει να σκεφτώ ότι έχω μια αρκετά όξινη σύσταση. Έχω έναν ριόλιθο στην πραγματικότητα, έτσι. Ένας ριόλιθος, άρα προσέξτε, στα ηφαιστιακά πετρώματα, αυτό που θα μας βοηθήσει κυρίως να δούμε την σύσταση και να ονομάσουμε το πέτρωμά μας, είναι η φαινοκρίσταλη, παιδιά. Και έτσι σε έναν ριόλιθο, για παράδειγμα, θα βλέπετε εύκολα, κατευθείαν ίσως, κρυστάλλους χαλαζία, που μπορεί να συνυπάρχουν και μαζί με καλλιούχο άστριο. Έναν δακίτη θα περιμένετε να έχει και τα τρία, και κάποιο χαλαζία, και κάποιο πλαγιόκλαστο, και κάποιο καλλιούχο άστριο. Συγγνώμη. Σε έναν τραχίτη, από την άλλη, δεν θα περιμένετε να έχετε ίσως χαλαζία, έτσι θα έχετε κυρίως αλκαλικούς αστρίους. Φτωχό σε χαλαζία το πέτρωμά μας και δεν θα έχει και πλαγιόκλαστα. Ο ανδεσίτης, από την άλλη, θυμηθείτε ότι περιμένω να μην έχει, συγγνώμη, χαλαζία και να μην έχει και καλλιούχους αστρίους. Θα έχει κυρίως πλαγιόκλαστα.
Ενώ ο βασάλτης περιμένω και αυτός να έχει πλαγιόκλαστα. Θαλάζει ανάμεσα σε αντεσίτη και πλαγιόκλαστα, τόσο η σύσταση, συγγνώμη, σε αντεσίτη και βασάλτη, τόσο η σύσταση του πλαγιοκλάστου, όπως είπαμε πριν και για διορίτη γάβρο, έτσι. Τόσο η σύσταση του πλαγιοκλάστου, όσο και το σίδηρο μαγνησίου χωρητό που θα επικρατεί. Για παράδειγμα, στον αντεσίτη έχω αρκετά συχνά κεροστήλδη και πυρόξενο, ενώ στον βασάλτη έχω πιο πολύ πυρόξενο και ολιδίνη σαν σίδηρο μαγνησίου ορυκτά που θα με κατευθύνουν προς τα που θα πάω. Συμφωνεί. Θα βάλουμε και έναν αντεσίτη, νομίζω έχω εδώ το 107, νομίζω είναι αντεσίτη. Νάτος μια που τον είπαμε, κοιτάξτε. Τα πλαγιόκλαστα κατευθείαν. Μπαμ, έτσι, αρκετό πλαγιόκλαστο και τα άλλα που βλέπετε είναι κυρίως πυρόξενη, τα σιδηρομαγνησίουχα ορυκτά. Και το μαύρο που βλέπετε είναι η αλώδης μάζα, αρκετό γυαλί, έτσι, ηφαιστιακό. Γυαλί, ηφαιστιακό. Δεν έχω τόσους μικρόλιθους εδώ, αλλά έχω φαινοκρυστάλλους πλαγιοκλάστου μαζί με πυρόξενο να δημιουργούνται, αν και προσέξτε. Λέω πυρόξενο, αλλά βλέπω μόλις τώρα ότι εάν δω τους κρυστάλλους μου και τους δούμε και στα παράλληλα, τι λέτε, να το δω και στα παράλληλα, Νίκος, λίγο, δώστε μου λίγο χρόνο. Μάλλον δεν είναι η πυρόξενη αυτό που επικρατεί, είναι όπως είπα και πριν, τι, να τη, κοιτάξτε εδώ την κεροστήλη, τη βλέπετε, και πλεοχρωικό είναι το ορυκτό και φαίνεται και πολύ καλά και ο διπλός σχισμός εδώ, τον έχω το διπλό σχισμό γιατί έχω μια κατάλληλη τομή κρυστάλλου, έτσι. Για να το διορθώσω λίγο, ως προς το χρώμα, ως προς το φωτισμό. Και να βάλω και τη μεγαλύτερη μεγέθυνση, να δω μαζί και τα δύο είδη της κεροστήλιδης μου, όχι είδη, και τις δύο θέσεις, τα λέγαμε, τις δύο τομές διαφορετικές της κεροστήλιδης. Γιατί είναι ένα ωραίο παράδειγμα εδώ για να αναφερθούμε, γι' αυτό το κάνω, και τελειώνουμε με αυτό, αν θέλετε. Κοιτάξτε, παιδιά, βάζω έτσι την τομή, λίγο να δώσω λίγο φωτισμό. Τέλεια. Αυτό που λέγαμε και πριν. Ο ένας κρύσταλλος πάνω αριστερά, τον βλέπετε, έτσι. Φαίνεται μόνο ένας σχισμός. Δεν φαίνεται ο δεύτερος. Ο ίδιος κρύσταλλος, το ίδιο υλικό λοιπόν, η κεροστήλβη μου, κομμένη κάθετα στον οπτικό της άξονα, μου δίνει αυτήν την εικόνα. Είναι το ίδιο ορυκτό. Εδώ που είναι τομή κάθετη στον άξονα σε, μου δίνει και τους δύο σχισμούς, νάτος ο ένας, νάτος ο άλλος. Και τα δύο, και οι δύο θέσεις κρυστάλλων, κοιτάξτε, πλεοχρωική. Ο πλεοχρωισμός φαίνεται και σε αυτόν τον κρύσταλλο και σε αυτόν τον κρύσταλλο εδώ. Μόνο που εδώ δεν φαίνεται ο δεύτερος σχισμός. Γιατί? Γιατί προφανώς έχει πιάσει, έχει κόψει τον κρύσταλλό μου το παρασκεύασμα, όπως το ετοίμαζε ενώ στο εργαστήριο, παράλληλα ως προς τον ένα σχισμό. Άρα δεν τον βλέπω τον ένα σχισμό. Έτσι? Άρα μην απορείτε συνέχεια που βλέπετε τους σχισμούς και δεν βλέπετε τους δύο σχισμούς και βλέπετε τον ένα σχισμό. Άρα, αυτό που έλεγα πριν δεν ισχύει και τόσο, δηλαδή πιο πολύ έχω κεροστήλβη. Να και ένας μικρός πυρόξενος, τον βλέπετε εδώ. Αυτός εδώ είναι ένας μικρός πυρόξενος, κυρίως κεροστήλβη. Πράγματι, σε έναν αντεσίτη, κυρίως κεροστήλβη θα περίμενα, με κάποιον πυρόξενο, όχι τόσο ολιβίνη, όπως θα περίμενα, για παράδειγμα, στον βασάλτη. Για να δούμε και έναν βασάλτη αντίστοιχα. Είπα θα τελειώσουμε πριν, αλλά θα τελειώσουμε με ένα βασάλτη. Δεν μπορεί να μιλήσουμε τόσο πολύ για το βασάλτη στα επόμενα εργαστήρια και να μην σας δείξω και στο μικροσκόπιο εδώ έναν βασάλτη. Νάτος ο βασάλτης λοιπόν εδώ. Ωραία, να βάλουμε και τα κάθετα Νίκολς για να δούμε και τα πλαγιόκλαστα που εμφανίζει. Κοιτάξτε στην μικρολιθική κυρία Μάζα, έχω πολλούς πολλούς μικρούς κρυστάλλους και πλαγιοκλάστου και σιδηρομαγνησίουχων ορυκτών, κυρίως πυρόξενος και εν μέρη και ολιβίνης. Νάτος ολιβίνης μου, κοιτάξτε στους φαινοκρυστάλλους, πήγα σε μία θέση εδώ κατευθείαν, άρα αφού έτσι γυρνώντας την τύχη, την τομή έπεσα κατευθείαν πάνω σε αυτούς, καταλαβαίνετε ότι αυτά περιμένουν να είναι και τα πιο άφθονα ορυκτά μέσα σε αυτό το ηφαιστιακό πέτρωμα, σε αυτόν τον βασάλτη. Έτσι. Άρα ποια είναι αυτά, παιδιά, τα ορυκτά, για να τα δούμε, οι φαινοκρύσταλλοι, πλαγιόκλαστο εδώ επάνω, πλαγιόκλαστο εδώ επάνω. Κοιτάξτε τον ολιβίνη μου εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ επίσης ολιβίνης, ενώ εδώ φαίνεται με αυτά τα πιο σκούρα χρώματα συμβολής να είναι ο πυρόξενος, έχει και σχισμό, αν προσέξουμε θα τον δούμε. Άρα ολιβίνης, πυρόξενος και πλαγιόκλαστο. Αυτό δεν είπαμε, είναι πιο συνηθισμένα. Άρα αυτοί οι φαινοκρύσταλλοι με κατευθύνουν κατευθείαν να σκεφτώ ότι πάω προς τι, προς ένα βασάλτη παρά έναν ανδεσίτη που είδα πριν. Εντάξει. Προσοχή λοιπόν στα ηφαιστιακά πετρώματα, στο να προσδιορίζετε καλά τους φαινοκρυστάλλους και βέβαια να υπολογίζετε στο ποσοστό
και την υαλώδη μάζα στο συνολικό ποσοστό και να τα δίνετε όλα πολύ ωραία μαζί τα ποσοστά. Εντάξει. Ωραία. Νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει εγώ, παιδιά, με τα ορυκτά που ήθελα να σας δείξω, με τα χαρακτηριστικά, οπτικά χαρακτηριστικά των κρυστάλλων. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν απορίες. Κύριε, έχω να κάνω μια ερώτηση. Μπορεί να ακούσω όμως λίγο πλακώδες. Δεν στο πειράζει, πρώτο μάθημα, μας εργαστήριο, είπα, οπότε θέλω να είστε ελεύθεροι και... Συγγνώμη καλά. Ναι. Μπορεί να συνεπάρξει μια μορφή ολιβίνη με ένα χαλαζία. Μήπως θα έχουμε τέτοιο δείγμα εμείς. Παιδιά, τα δείγματα τα οποία σας δείχνουμε, μ' ακούτε? Όχι, όχι, το ξέρω. Απλά όταν αν έχουμε τέτοιο δείγμα εμείς στο εργαστήριο. Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω, αυτό λέω ακριβώς. Λέω ότι τα δείγματα που επιλέγουμε για το εργαστήριο, για το κάθε εργαστήριο και στα άλλα μαθήματα, είναι τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα και τα πιο, αυτά που έχουν ένα τελείως εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Άρα, ναι, μεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα να δούμε στην φύση κάποιο πολύ περίεργο συνδυασμό όπως αυτόν που είπατε. Δηλαδή, για να μπορώ να έχω σταθερό σε ισορροπία ολιβίνη, θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή την ακραία περίπτωση που ο ολιβίνης μου είναι αρκετά σιδηρούχος, όχι μαγνησιούχος, να είναι φαγιαλίτης. Και εκεί και μόνο θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο φαινόμενο ίσως ισορροπίας μεταξύ τους. Το οποίο είναι όμως μια αρκετά, ας το πω έτσι, extreme περίπτωση. Άρα σκοπός του εργαστηρίου δεν είναι να σας δείξει extreme περιπτώσεις, ακραίες περιπτώσεις, όσο το να μάθετε πώς δουλεύουμε σε τυπικές περιπτώσεις. Μετά κάποιος που θα θέλει να ασχοληθεί παραπάνω σε άλλα μαθήματα ή σε κάποια πτυχιακή, κάποια εργασία ή από ενδιαφέρον μόνος του, μπορεί να δει και πιο ακραία πράγματα. Στο εργαστήριο δηλαδή, το δικό μας δεν θα σας δείξω ποτέ να έχω ολιβίνη με χαλαζία, για παράδειγμα, εντάξει, αν εννοείται αυτό. Άρα είναι τα πιο τυπικά αυτά που βλέπουμε. Εάν κάτι πρέπει να τονίσουμε κάποια ιδιαιτερότητα, θα την τονίζουμε στην πορεία του εργαστηρίου. Κάτι άλλο? Όχι, όχι. Ωραία. Αν δεν έχετε κάποια απορία, παιδιά, λέω το εξής. Να σταματήσω το διαμοιρασμό της εικόνας που βλέπουμε από το μικροσκόπιο, να γυρίσω στην άλλη μου οθόνη, στον άλλο υπολογιστή στο γραφείο μου, και να κάνουμε γρήγορα, δεν θα μας πάρει κανένα τεταρτάκι, φαντάζομαι το πολύ, να μας πάρει ένα παράδειγμα από αυτά που σας έχει μέσα στο e-class, σας έχω βάλει μέσα στο e-class, από ένα διαδικό διάγραμμα. Να δούμε λίγο την κρυστάλλωση, πώς την είδαμε και να τελειώσουμε εκεί. Εντάξει, οπότε σταματάω το διαμοιρασμό της οθόνης για να μπορέσω να μοιραστώ στον άλλον υπολογιστή. Να κλείσουμε και το μικρόφωνο εδώ. Ωραία, νομίζω ότι τώρα με ακούτε εδώ. Δώστε μου ένα και ότι βλέπετε το διάγραμμα, το διαδικό που σας έχω βάλει, ανορθήτη διοψιδίου. Ναι, το βλέπουμε. Ωραία. Και με ακούτε, φαντάζομαι, καλά. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε, παιδιά, βλέποντας ένα τέτοιο διάγραμμα. Είναι ακριβώς αυτό που δουλέψαμε, με μια παρόμοια σύσταση, όπως αυτή που δουλέψαμε. Βλέπετε, η σύσταση είναι ανορθήτης 18
και διοψίδιος 82. Έχει τον διοψίδιο εδώ από την αριστερή πλευρά του διαγράμματος και τον ανορθή τη δεξιά, οι καμπύλες liquidus, η περιοχή πάνω από τις liquidus, που είναι το υγρό μου, το τίγμα μας, έτσι. Και ωραία. Το τίγμα, λοιπόν. Η περιοχή κάτω από τις liquidus και πριν από την ισόθερμη αυτή που την αποδεχτήκαμε σαν εν είδη μιας solidus, είναι περιοχές που έχω συνύπαρξη κρυστάλλων, είτε διοψιδίου στην αριστερή εδώ πλευρά με τίγμα, είτε ανορθήτη με τίγμα. Η ισόθερμη αυτή παίζει εν μέρη το ρόλο της solidus, την οποία solidus θα την δούμε στην πορεία, στα επόμενα διαγράμματα που θα δουλέψουμε την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, με στερεώδη άλυμα. Να πούμε ότι ο γεωγραφικός τόπος των σημείων που ορίζουν τις liquidus δεν μου δείχνει τίποτα άλλο παρά τι σύσταση έχει κάθε φορά, κάθε σημείο λοιπόν μου λέει τι σύσταση έχει τι παιδιά, το τίγμα μου, που βρίσκεται σε ισορροπία με κρυστάλλους. Τι κρυστάλλους, αν ήμουν σε αυτή την περιοχή, σε αυτή τη liquidus, με κρυστάλλους ανορθήτη. Αν ήμουν εδώ, θα μου έλεγε τι σύσταση έχει το υγρό μου σε μία θέση, σε αυτή για παράδειγμα, το τίγμα λοιπόν, με τι κρυστάλλους, με κρυστάλλους διοψιδίου. Εντάξει. Τι λέτε λοιπόν, να ξεκινήσουμε σε συνθήκες ισορροπίας στην κρυστάλλωση αυτού του υλικού και δεξιά στην εικόνα σας, η κόκκινη περιοχή που βλέπετε είναι τι? Είναι το τίγμα και οι κρύσταλλοι που θα δημιουργούνται σταδιακά όπως έχουμε το υλικό μας να κρυσταλώνεται σε συνθήκες ισορροπίας, ξαναλέω, έτσι. Άρα, τι λέτε να ξεκινήσουμε, κρυσταλώνοντας αυτή τη σύσταση, να τη εδώ, είμαστε μέσα στην περιοχή του τίγματος, ξεκινώντας λοιπόν από μια θερμοκρασία της τάξης των 1500 βαθμών Κελσίου. Αρχίζουμε λοιπόν να ψύχουμε το σύστημά μας. Όσο το ψύχουμε το σύστημά μας, βλέπετε ότι το σύστημα παραμένει να είναι τίγμα. Το βλέπετε άλλωστε και δεξιά, όλη η περιοχή που θα μπορούσε να είναι το παρασκευασμά σας, έτσι. Είναι τίγμα, έχω τίγμα, δεν έχω ακόμα κρυστάλλους. 100% έχω λοιπόν τίγμα, είμαι μέσα στην περιοχή που έχω σε ισορροπία μόνο τίγμα. Η μόνη φάση που έχω στο σύστημά μου είναι το τίγμα. Άρα, για να προχωρήσουμε λίγο τη διαδικασία, εξακολουθώ στους 1400 βαθμούς Κελσίου να βρίσκομαι στην περιοχή του τίγματος, μόνο τίγμα, και φτάνω εκείνη τη στιγμή, το σύστημά μου φτάνει να τμήσει η πορεία του υγρού μου, που φέρνω κατακόρυφα από την αρχική σύσταση, την liquidus. Τι μου λέει εκείνο το σημείο στη liquidus? Ότι αμέσως εκείνη τη στιγμή θα δημιουργηθούν οι πρώτοι κρύσταλλοι. Να τι κρύσταλλοι, τους βλέπετε παιδιά. Άρα αυτή τη στιγμή έχω κρυστάλλους να αρχίσουν να δημιουργούνται. Στην πραγματικότητα βλέπετε ότι το περισσότερο από το υλικό μου εξακολουθεί να είναι τίγμα ακόμα. Βλέπετε όλο αυτό, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της ευθείας αντιστοιχεί σε τίγμα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό αντιστοιχεί σε κρυστάλλους αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και αυτό το 1% που βλέπετε. Τι είναι αυτή η κρύσταλλη? Διοψίδιος. Πώς θα δω τον διοψίδιο, τι σύσταση έχει? Να το φέρνω την ισόθερμη από το σημείο τομής της σύστασής μου με τη liquidus. Φέρνω την ισόθερμη εκεί που τέμνει τη συστασιακή ευθεία του καθαρού ανορθήτη. Ξεκινάω να δείχνω τη σύσταση του στερεού μου. Από εδώ που έχω τον pointer λοιπόν, ξεκινάω να δείχνω το στερεό μου. Έχω κρυστάλλους ανορθήτη. Αυτή τη στιγμή που έφτασε τη liquidus, το σύστημά μου αναγκαστικά αποκτά από 2 βαθμούς ελευθερίας που είχε πόσους παιδιά? Έναν. Άρα κερδίζει μία φάση με λίγα λόγια και χάνει ένα βαθμό ελευθερίας και άρα αναγκαστικά θα κινηθεί από εκεί πέρα πάνω στη liquidus. Πώς? Προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Προς τα κάτω, αφού μιλάω για ψήξη. Πρέπει να δείχνω ότι πέφτει θερμοκρασιακά, άρα αναγκαστικά προς τα κάτω πάνω στην liquidus. Να το με το βελάκι το κόκκινο το υγρό, πώς κινείται πάνω στη liquidus και αμέσως βλέπετε έχω μια διαφορετική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ένα ποσοστό της τάξης 90% υγρό, τίγμα, και 10% κρυστάλλους διοψιδίου. Πώς το βλέπω εδώ αυτό? Θα έκανα τον κανόνα του μοχλού. Αν εφάρμοζα τον κανόνα του μοχλού σε αυτό το σημείο, να το μικρό αυτό κομματάκι που αντιστοιχεί σε τι? Στους κρυστάλλους μου, έτσι. Ενώ αυτό το μεγάλο κομμάτι εξακολουθεί να αντιστοιχεί στο τίγμα που έχω. Να λοιπόν αυτή η περίπτωση σε αυτό το βήμα. Να ρωτήσω κάτι άλλο εδώ, παιδιά. Εάν θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή σταματά αυτή η διαδικασία ισορροπίας και λόγω κάποιων γεγονότων φεύγει απότομα όλο αυτό το υλικό, όπως το βλέπετε δεξιά στην εικόνα σας, αυτό το υλικό
φεύγει όλο προς τα πάνω. Τι θα δημιουργηθεί σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε? Θα δημιουργηθεί ένα ηφαιστειακό πέτρωμα που θα έχει 90% τείγμα και 10% φαινοκρυστάλλους. Εντάξει. Άρα διακόπτεται η διαδικασία ισορροπίας, γιατί φεύγει απότομα το υλικό μου, άρα θα είχε αποτυπωθεί σε μία λεπτή τομή, για παράδειγμα, μία τέτοια κατάσταση, παρόμοια με αυτή που είδαμε στο τέλος στα ηφαιστειακά πετρώματα. Ωραία. Ας γυρίσουμε όμως πίσω εμείς στην περίπτωση της ισορροπίας, που σταδιακά γίνεται αυτή η διαδικασία, σιγά-σιγά, άρα έχει χρόνο να κρυσταλώνει το πέτρωμά μου το τείγμα όσο περνάει ο χρόνος. Βλέπετε, έχω λίγους πυρήνες που δημιουργούνται στην αρχή και αυτοί έχουν όλο το χρόνο και όλο το χώρο στην διάθεσή τους για να φτιάξουν μεγάλους κρυστάλλους, καλά διαμορφωμένους, εν μέρει ιδιόμορφους ή και υπηδιόμορφους. Και βλέπετε πως μειώνεται η ποσότητα του τείγματος όσο περισσότερο αυξάνονται οι κρύσταλλοι που δημιουργούνται από καθαρό διοψίδιο. Έτσι, δεν έχω κάτι άλλο. Διοψίδιο. Σαφέστατα, αντίστοιχα, αν παίρναμε ένα ηφαιστειακό πέτρωμα που δημιουργείται σε αυτή την κατάσταση, αυτή θα ήταν η εικόνα στη λεπτή μας τομή, όπως την βλέπετε, γυαλί το 64% και το υπόλοιπα φαινοκρύσταλλοι διοψιδίου. Για να συνεχίσουμε στην κατάσταση ισορροπίας, κοιτάξτε, διευρύνεται ακόμα το μέγεθος των κρυστάλλων, δημιουργούνται συνεχώς νέοι κρύσταλλοι που αντιδρούν συνεχώς με το τείγμα που υπάρχει στο σύστημά μου και μεγαλώνουν, δίνουν καινούριους κρυστάλλους κλινοπυροξένου, δηλαδή διοψιδίου. Θα συνεχίσει το ίδιο, παιδιά, μέχρι πότε? Μέχρι να φτάσω στο ευθυκτικό σημείο. Εκείνη τη στιγμή που θα φτάσω στο ευθυκτικό σημείο, βλέπετε ότι το σύστημά μου αποτελείται από 43% τείγμα και 57% διοψίδιο. Πώς το βλέπω? Θυμίζω και πάλι ο κανόνας του μοχλού. Κοιτάξτε εδώ το κομμάτι που αντιστοιχεί στο στερεό, που είναι αυτό δεξιά από την κατακόρυφη της αρχικής μου σύστασης. Είναι μεγαλύτερο τώρα πια, έχει μεγαλώσει σταδιακά και άρα αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ποσοστό που βλέπετε εδώ, 57% κρυστάλλους διοψιδίου και το υπόλοιπο είναι τείγμα. Θα μείνει σε αυτή τη θερμοκρασία το σύστημά μου, θα μείνει στην θερμοκρασία αυτή των 1278 βαθμών Κελσίου μέχρι πότε, παιδιά? Όσο και να ψύχεται το σύστημα ολόκληρο, όσο και να χάνει θερμότητα, η θερμοκρασία του θα είναι αυτή, 1278 βαθμοί Κελσίου. Μέχρι να εξαντληθεί μία από τις φάσεις, και λέω μία από τις φάσεις που είναι ποιες εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, παιδιά, αρχίζει το πέτρωμά μου να δημιουργεί και κρυστάλλους στη ανορθήτη. Να το εδώ το υλικό μου, πώς δημιουργούνται οι κρύσταλλοι ανορθήτη, αυτοί με το γκρι χρώμα που βλέπετε στην τομή πια. Προσέξτε ότι δεν δημιουργείται μόνο ανορθήτης. Ναι, θα δημιουργείται περισσότερο ανορθήτης τώρα από ότι κλινοπυρόξενος, αλλά κοιτάξτε ότι δημιουργούνται και μικροί κρύσταλλοι διοψιδίου. Συνεχίζει δηλαδή να δημιουργείται εκεί στο ε και διοψίδιος, έτσι. Σε αυτή την κατάσταση πια το σύστημά μου έχει στερεοποιηθεί ακριβώς. Βλέπετε, η σύστασή μου, η τελική των κρυστάλλων μου, αντιστοιχεί σε τι? Αντιστοιχεί στην αρχική σύσταση με την οποία ξεκίνησα. 18% ανορθήτης, 82% διοψίδιος, ο οποίος διοψίδιος θα είναι ο πιο ιδιόμορφος ανάμεσα στα δύο, με το μεγαλύτερο μέγεθος, έτσι, και εκείνος που εν μέρη μπορεί και να περικλείεται σε κάποια από τα πλαγιόκλαστα. Κοιτάξτε εδώ για παράδειγμα το πλαγιόκλαστο πώς περικλεί τον διοψίδιο, αφού το πλαγιόκλαστο είναι το τελευταίο που δημιουργείται, έτσι, που περιμένω να δημιουργηθεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Προσέξτε ότι αντίστοιχα διαγράμματα υπάρχουν για κάθε μία κατάσταση από αυτές που θα εξετάσουμε στο εργαστήριο. Άρα μπορείτε να τις βλέπετε αν κατευθυνθείτε μέσα στα παραδείγματα διαγραμμάτων φάσεων μέσα στο e-class, παιδιά, έτσι. Μέσα στο e-class, μέσα στα έγγραφα του μαθήματος, μέσα στα έγγραφα του μαθήματος υπάρχει ένας φάκελος που ονομάζεται Petrology. Ο φάκελος Petrology είναι αυτός που έχετε πρόσβαση μόνο εσείς. Δεν είναι ελεύθερος αυτός που είναι ελεύθερος για όλους αυτούς που έχουν πρόσβαση και στα ανοιχτά μαθήματα και μπορούν να δουν και τα βιντεάκια του μαθήματος. Άρα εδώ, συγγνώμη, πρέπει να έχετε τους κωδικούς σας του e-class για να μπορείτε να συνδεθείτε. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν τα παραδείγματα φάσεων. Μπορώ να σας τα δείξω μοιράζοντας την... τι μοίρασα? New share. Να μοιράσω λίγο
την οθόνη την κανονική, να σας δείξω πού τα βρίσκεται αυτά και να τελειώσουμε, αν δεν έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε. Εδώ, η class, νομίζω είναι αυτό. Μέχρι να το βρω κι εγώ. Α, ναι, είναι εδώ. Ναι, τώρα πρέπει να βλέπετε την σελίδα μου στο e-class, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία, βλέπετε λοιπόν, είμαι μέσα στα έγγραφα, να το αρχικός κατάλογος. Εδώ λοιπόν, να το βάλω να το βλέπω όπως το βλέπετε κι εσείς. Βλέπετε ότι ένας από τους φακέλους που έχει, πέρα από τις διαφάνειες των διαλέξεων και τα ανεργαστηριακών ασκήσεων, που είναι αυτές που συνοδεύουν τα ανοιχτά μαθήματα, έτσι, είναι αυτές που είχαμε φτιάξει τότε που γυρίστηκαν τα βίντεο του μαθήματος με το πρόγραμμα Ανοιχτά Μαθήματα. Άρα διαφέρουν λίγο από αυτές που σας δίνω τώρα στην διάρκεια του μαθήματος, στις οποίες διαφάνειες του τρέχοντος μαθήματος, τις τρέχουσες διαφάνειες, μπορείτε να τις βρείτε μέσα στο Petrology. Και αυτές. Πάω στο Petrology λοιπόν, όπου βλέπετε για παράδειγμα τις διαλέξεις τις περσινές. Πολλές είναι οι ίδιες, έτσι, με αυτές που έχουμε, μικρά στοιχεία αλλάζω κάθε φορά, άρα μπορείτε να βρείτε εκεί τα PowerPoints τα αντίστοιχα, τις ασκήσεις σας, επίσης ο φάκελος για τις ασκήσεις σας, διάφορα εργαλεία χρήσιμα που πρέπει να τα συμβουλεύεστε και αυτά, και εκεί βλέπετε έναν υποφάκελο που λέει παραδείγματα φάσεων. Εδώ βλέπετε αυτά τα PDF που σελίδα-σελίδα σας δείχνουν τα διαφορετικά βήματα για τα διάφορα διαγράμματα φάσεων που θα δούμε και μαζί στην πορεία του μαθήματος, εντάξει. Είναι τα βασικά, είναι αυτά με τα οποία κυρίως θα ασχοληθούμε. Άρα, με αυτά είστε καλυμμένοι, νομίζω, για το σύνολο του κομματιού του μαθήματος που έχει να κάνει με την εργασία μας, με τη διαδικασία, με τη χρησιμοποίηση, μάλλον με τη χρήση διαγραμμάτων φάσεων σε μαγματικά συστήματα, εντάξει. Μένω λίγο στη διάθεσή σας για όσο χρόνο θέλετε. Έχουμε κλείσει το 2 ώρο, σας πήρα παραμάζωμα, αλλά νομίζω καλύτερα έτσι, οπότε να σας αποδεσμεύσω και εσάς. Τυχόν απορίες που έχετε, παιδιά, είμαι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε, σας ακούω. Κύριε, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μπορείτε να εξηγήσετε λίγο πώς βρίσκουμε το βαθμό ελευθερίας? Να εξηγήσουμε πώς βρίσκουμε το βαθμό ελευθερίας. Οπότε για να το κάνουμε αυτό, θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ και πάλι το διάγραμμα φάσεων όπως είχαμε δει προηγουμένως. Άρα κάνω stop εδώ και μοιράζομαι το ίδιο που μοιραστήκαμε πριν, δηλαδή να το κάνουμε εκεί πάνω. Πού εδώ. Ωραία. Τέλεια. Άρα, εδώ. Να μοιραστώ τώρα το σωστό. Πού είναι αυτό? Άρα, για να δούμε ποιος είναι καταρχήν ο κανόνας που θα χρησιμοποιήσουμε. Υπενθυμίζω ότι ο κανόνας που χρησιμοποιούμε είναι ο κανόνας των φάσεων. Για να γράψουμε λίγο τον κανόνα των φάσεων, τον γράφω εδώ, επάνω. Η βαθμή ελευθερίας ενός συστήματος, λοιπόν, ισούνται με τα συστατικά μου, που είναι το σε, συν 2, που αυτό το 2 στην πραγματικότητα αντιστοιχεί στις δύο κύριες μεταβλητές που έχουμε, θερμοκρασία και πίεση, τις περισσότερες φορές, μείον τις φάσεις μου, μείον τις
φάσεις μου στο κοφί. Τώρα, είπαμε ότι στα μαγματικά συστήματα αυτό θα μετατραπεί σε F όταν δουλεύουμε με μαγματικά συστήματα συν 1. Γιατί συν 1, παιδιά? Συν 1 γιατί θεωρώ στα περισσότερα από αυτά θα θεωρούμε τον παράγοντα της πίεσης σταθερό για να απλοποιήσουμε τα συστήματα. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην πραγματικότητα, ο παράγοντας της πίεσης είναι σημαντικός παράγοντας και θα δούμε τα σημεία εκείνα που θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο και για την πίεση. Άρα, τα περισσότερα θα τα χρησιμοποιήσουμε όμως σε ισοβαρή συνθήκες, σε σταθερή πίεση. Άρα, το 2 που είχαμε εκεί και εξέφραζε την θερμοκρασία και την πίεση μπορεί να μείνει 1 πια. Άρα, θα χρησιμοποιούμε το σε συν 1 μείον της φάσης μου. Πάμε να δούμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση στο σημείο που είμαστε, που το σύστημά μου είναι τείγμα. Στο τείγμα λοιπόν, εκεί στην αρχική θέση, ας το γράψω 1500. Στους 1500 βαθμούς Κελσίου λοιπόν, πώς διαμορφώνονται οι βαθμοί ελευθερίας, τα συστατικά μου πόσα είναι, 2, ποια είναι αυτά, το συστατικό διοψίδιος και το χημικό συστατικό ανορθήτης, έτσι. Άρα 2 τα συστατικά μου, τα χημικά συστατικά ξαναλέω, συν 1, μείον τις φάσεις μου. Πόσες είναι οι φάσεις μου, παιδιά? Είναι 1. Μόνο τείγμα. Δεν έχω κάτι άλλο εκεί στους 1500 βαθμούς. Άρα αμέσως αυτό μου λέει ότι οι βαθμοί ελευθερίας ισούται σε εκείνο το σημείο με 2. Τι πάει να πει αυτό? Αυτό πάει να πει ότι 2 από τις εντατικές μου μεταβλητές μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα η μία από την άλλη, με τέτοιον τρόπο όμως ώστε εγώ να έχω συνέχεια τείγμα στο σύστημά μου. Ή αλλιώς μπορώ να το πω ότι πρέπει να προσδιορίσω τουλάχιστον 2 από τις εντατικές μου μεταβλητές, αυτές τις 2 μάλλον εντατικές μεταβλητές, και αν ξέρω αυτές τις 2 μεταβλητές, θα μπορώ να γνωρίζω στην εντέλειά μου το σύστημά του. Αν εγώ επιλέξω 2, ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές? Θα μπορούσα να επιλέξω τη μία τη θερμοκρασία, νάτι, μία μεταβλητή, και την άλλη σύσταση, μία από τις 2 συστασιακές παραμέτρους, ή το ποσοστό, το γραμμοριακό κλάσμα του διοψιδίου του πυρητίου, του διοψιδίου, συγγνώμη, ή του ανορθήτης. Στην πραγματικότητα εδώ θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το ανορθήτης 82% σαν τη δεύτερη συστασιακή παράμετρο που θα χρησιμοποιήσω, έτσι. Άρα, εάν προσδιορίσω αυτά, αν ξέρω αυτά, το σύστημά μου είναι πολύ καλά προσδιορισμένο. Ξέρω όλα τα άλλα συστατικά, όλα τις άλλες του παραμέτρους. Ξέρω και την πυκνότητά του, ξέρω ότι βρίσκεται σε μορφή τείγματος, ξέρω οτιδήποτε γι' αυτό, εντάξει. Άρα θέλω 2 εντατικές μεταβλητές. Αν συνεχίσουμε λίγο, το γράφω προς τα κάτω τώρα, και πάμε δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να πάω λίγο πιο κάτω. Στην περίπτωση εκείνη, ωραία, εδώ, έχω πάει στην περίπτωση εκείνη που ακουμπάει η πορεία του υγρού μου, βρίσκει τη liquidus. Τι αλλάζει σε εκείνη την περίπτωση? Σε εκείνη την περίπτωση αλλάζει ότι μπαίνει μια νέα φάση. Μια ορυκτή φάση, ένα κρυσταλλικό υλικό δημιουργείται. Ένα κρυσταλλικό υλικό δημιουργείται, το οποίο είναι ο διοψίδιος εκεί από την πλευρά που είμαστε, και άρα οι βαθμοί ελευθερίας θα γίνουν πώς, παιδιά? Το γράφω κάτω, το βλέπετε κάτω. Οι βαθμοί ελευθερίας θα είναι ίσον με τα συστατικά μου που είναι τα χημικά συστατικά, τα 2 πάλι που είπαμε, χημικό συστατικό διοψιδίου, χημικό συστατικό ανορθήτης, συν 1, θυμηθείτε, 1, έτσι, μείον τις φάσεις του συστήματός μου. Πόσες είναι οι φάσεις και ποιες? Είναι 2. Είναι το τείγμα και οι κρύσταλλοι, στερεοί κρύσταλλοι διοψιδίου που διαμορφώνονται, που δημιουργούνται. Άρα, μείον 2, αμέσως αυτό ισούται με 1. Άρα, έχουμε περάσει πάνω, είμαστε πράγματι στη μονομεταβλητή καμπύλη, στη liquidus. Έχει ένα βαθμό ελευθερίας, οποιαδήποτε θέση πάνω σε αυτή την καμπύλη. Και αυτό πάει να πει ότι το σύστημά μου αναγκαστικά θα κινηθεί εκεί πάνω. Δεν μπορεί να αλλάξει εφόσον εγώ θέλω να έχω σε ισορροπία αυτά τα 2, έτσι. Κρυστάλλους διοψιδίου και τείγμα.
Άρα, εφόσον εγώ προσδιορίσω μία από τις εντατικές μου μεταβλητές, το σύστημά μου θα είναι γνωστό στην εντέλειά του, ή διαφορετικά μπορεί να μεταβάλλεται μία από τις μεταβλητές και να συνεχίσω να έχω σε ισορροπία διοξίδιο και τείγμα. Πράγματι, αυτή θα μπορούσε να ήταν η θερμοκρασία. Κοιτάξτε τι καλά, όσο αλλάζει η θερμοκρασία, δεν αλλάζει στην ουσία τι. Σε κάθε αλλαγή θερμοκρασίας μπορώ να ξέρω την σύσταση ακριβώς που έχει το τείγμα μου πάνω σε αυτή την καμπύλη. Γιατί ξέρω ποια είναι η σύσταση του κάθε σημείου αυτής της καμπύλης, έτσι. Άρα, σε αυτή τη κατάσταση έχω ένα βαθμό ελευθερίας και θα εξακολουθήσει αυτό μέχρι πότε, μέχρι το σύστημά μου να φτάσει στο ε. Εκεί στο ε, πώς διαμορφώνεται πια ο κανόνας των φάσεων. Εκεί ο κανόνας των φάσεων διαμορφώνεται ως εξής, το γράφω ακριβώς από κάτω. Η βαθμή ελευθερίας στο ε θα είναι ίσον με 2 και πάλι τα χημικά μου συστατικά συν 1 μείον 3 τώρα, έτσι. Γιατί 3, γιατί εκεί, θυμηθείτε, είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία πια αρχίζει να δημιουργείται και άλλο στερεό, πιο ο ανορθήτης, όχι μόνο διοψίδιος, άρα έχω τείγμα σε ισορροπία με κρυστάλλους διοψιδίου και σε ισορροπία με κρυστάλλους ανορθήτη. Όλα αυτά βρίσκονται σε ισορροπία. Άρα, μηδένη βαθμή ελευθερίας. Πολύ καλά γνωστό αυτό το σημείο, τόσο προς τη θερμοκρασία του. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, δεν μπορεί να είναι άλλη. 1278 βαθμοί Κελσίου. Ακριβώς, τόσο και τίποτα άλλο. Και η σύστασή του, την ξέρω, είναι 42% ανορθήτης, 58% διοψίδιος. Είναι η σύσταση του ευθυντικού σημείου. Άρα, είναι πολύ καλά γνωστά τα χαρακτηριστικά αυτού του σημείου μου. Πρόκειται για ένα αμετάβλητο σημείο και το σύστημά μου θα παραμείνει σε αυτήν την κατάσταση. Θα παραμείνει σε αυτή τη θερμοκρασία. Δεν θα αλλάζει η θερμοκρασία. Όσο και να το ψύχουμε, όσο και να διώχνουμε θερμότητα από αυτό, η θερμοκρασία του θα μένει η ίδια, σταθερή. Δεν θα αλλάζει καθόλου η θερμοκρασία. Θα αλλάξει πότε, μεδιά, μόνο όταν εξαντληθεί μία από τις φάσεις που συμμετέχουν. Εφόσον μιλάω για ψύξη, τι θα εξαντληθεί πρώτο? Στην πραγματικότητα μπορώ να σας γράψω και την αντίδραση που έχω εκεί, που είναι πια υγρό, μου δίνει, τι παιδιά, μου δίνει κρυστάλλους διοψιδίου και κρυστάλλους ανορθήτη. Αυτό που περιμένω να εξαντληθεί σε αυτή την αντίδραση που έχει 0 βαθμούς ελευθερίας εδώ, είναι τι, είναι το υγρό αφού μιλάω για ψύξη. Αυτό θα καταναλωθεί πρώτο γιατί έχει στις χαμηλές αυτές τις θερμοκρασίες έχει την υψηλότερη ενέργεια, ελεύθερη ενέργεια Gibbs. Άρα δεν είναι σταθερό. Είναι ασταθές και περιμένω σε τη διαστολή με τους κρυστάλλους που είναι σταθεροί, έχουν μικρότερη ελεύθερη ενέργεια Gibbs από ότι το υγρό. Περιμένω λοιπόν να εξαντληθεί πρώτο το υγρό. Αυτό που έχει την υψηλότερη ελεύθερη ενέργεια Gibbs θα φύγει. Αφού μιλάω για ψύξη, έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία και μια που γράψαμε και την. Αντίδραση για το σημείο εκεί το ευθυκτικό, ας τη γράψουμε την αντίδραση και για εδώ, για την καμπύλη επάνω λοιπόν. Εάν θέλαμε να τη γράψουμε την καμπύλη επάνω, την αντίδραση που συμβαίνει θα ήταν υγρό 1, θα μου δίνει τι, κρυστάλλους διοψιδίου, αυτό πάει να πει φεύγει, φτιάχνεται διοψίδιο, άρα το εναπομείναν τείγμα περιμένω να αυτοχύνει σε συστατικό διοψίδιο. Θα έρχεται όλο και πιο δεξιά προς τον ανορθήτη η σύσταση του υγρού, έτσι. Άρα θα είναι μια καινούργια σύσταση. Υγρό 2. Να τη αντίδρασή μου, η συνεχής αντίδραση. Ενώ η άλλη ήταν ασυνεχής που είχα στο ε, έτσι. Συνεχής πάνω στην καμπύλη, γιατί συμβαίνει σε ένα εύρος θερμοκρασιών μεταξύ του σημείου που άγγιξε η σύσταση αρχική μου τη λίκουιντους μέχρι το ε. Ενώ η άλλη συμβαίνει σε πολύ καλά γνωστές συνθήκες σε αυτές τις θερμοκρασίες που βρίσκεται το σημείο το ευθυκτικό. Και στη μεν πρώτη στη συνεχεία έχω και αλλαγή της σύστασης, έτσι, μιας εκ των φάσεων που συμμετέχουν. Το υγρό μου αλλάζει. Ενώ στην άλλη έχω μόνο καταστροφή φάσης κάποια στιγμή. Εντάξει μέχρι εδώ. Ναι, ευχαριστούμε. Ωραία. Εδώ λοιπόν μπορούμε να σταματήσουμε και την εγγραφή για σήμερα, τη συνάντησή μας αυτής. Θα σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε, παιδιά,
το συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, σύμφωνα με αυτά που είπαμε και προηγουμένως. Θα σας βγάλω και μια σχετική ανακοίνωση που θα έχει να κάνει με την άσκηση υπαίθρου, που είπαμε ότι θα μπορείτε, εάν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις παρουσιάσεις που θα γίνουν σαν παρουσιάσεις της ενότητας που αφορά την πετρολογία, να επιλέξετε μία από εκείνες και να ασχοληθείτε με εκείνο το θέμα, αναφέροντας βέβαια και τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Θα είναι και αυτή μία δυνατότητα που θα έχετε, πέρα από αυτές που θα σας δοθούν και σαν άλλες δυνατότητες επιλογής από εμένα στην πορεία του μαθήματος της άσκησης υπαίθρου. Της άσκησης υπαίθρου 5, που συνδέεται με το μάθημα της πετρολογίας μαγματικών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά, θα συναντηθούμε για την άσκηση υπαίθρου όταν καθορίσουμε αυτό μαζί. Καλή συνέχεια λοιπόν, καλή μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας, ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ επίσης, παιδιά.